Είναι τεράστια η χαρά μου σήμερα, Νίκο. Έχω εδώ καταρχά μαζί μου Νίκο Μοσχοβίτη. Παρουσίασε μα τον κόσμο, ρε φίλε. Έχω Νίκο Μοσχοβίτη, συγγνώμη. Τι δεν σε ξέρω. Καλεσμένο και τη σημερινή εκπομπή, όπω έλεγε παλιά μια άλλη εκπομπή. Ο πιο παλιό από όλου είσαι, Νίκο. Έχει δίκιο, αγαπητοί. Όλοι με έχετε βρει εδώ πέρα μέσα. Αν εξαιρέσει κάποιου άλλου. Α, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Ωραία. Έτσι ο πιο παλιό, οπότε όλοι σε ξέρουν. Έτσι είναι. Είμαι πολύ, πολύ χαρούμενη που θα πάμε μαζί έτσι μια εβδομάδα. Γιατί είμαι εδώ, ο Στέργιο που πήγε. Έχω μια πληροφορία. Σε εξωτικό προορισμό πήγε. Μάλιστα. Βλέπω κάτι story από εδώ από εκεί. Story, ανεβάζει και story η Σαβούρα. Έχει μάθει, ναι. Α, ναι. Έχει μάθει να κάνει και repost, σε παρακαλώ. Υπάρχει και τίποτα, πώς το λένε, hashtag έτσι πετυχημένα, summertime και δεν λείπει και ζύζει. Το Σάββατο στο γάμο του Σταύρου. Ναι. Έβγαλε μια φωτογραφία. Ναι, ναι. Έβγαλα κι εγώ. Ναι. Εγώ την ανέβασα. Πολύ ωραία. Πέρασαν πεντάλεπτο. Μάλιστα. Ο Στέργιος ακόμη σκεφτόταν λεζάντα. Τι λέει, ρε φίλε, το έχει εξελίξει πολύ τότε. Έχει και τελικά έγραψε βίος ανθόσπαρτον που το έγραψε. Κάτσε ρε, σε πολιτικό γάμο το ευχόμαστε αυτό, Χριστοκιώση. Ναι ρε. Το ευχόμαστε, δεν έχει να κάνει πολιτικό θρησκευτικό και τέτοια. Όχι, γάμος είναι. Okay. Όπως και να έχει. Μια επιδημία γάμος. Είμαστε εδώ για πρώτη φορά μετά το γάμο του διευθυντή Σταύρου Κόλκα. Ο οποίος βρίσκεται τώρα στο στούντιο 1. Σωστά, θα μιλήσουμε λίγο πιο μετά από εκεί. Πραγματικά ήταν ένα, είχε το κορυφαίο συμβάν του τριημέρου, θεωρώ. Στην Ελλάδα, ναι, και στην Ισπανία του Ράμος, ο γάμος. Ποιος Ράμος τώρα, σε πάνε καλό τώρα. Εντάξει, επειδή πήγε όλο ο κόσμος εκεί, ναι, οκ. Στην Ελλάδα, σίγουρα του Σταύρου. Το κορυφαίο, δηλαδή, κοσμικό γεγονός, νομίζω, του τριημέρου του Αγίου Πνεύματος που πέρασε ήταν αυτό. Μπαρατσινού και κοίλια, τους φάγαμε εύκολα. Παρακαλώ τώρα, εντάξει. Ποιος έχει κοίλια, με τη μάνα του έμεινε μέχρι τώρα. Ποια μάνα, εδώ πήραν ευχή από τον Αρχιεπίσκοπο. Εντάξει, φτάνει. Έλεος. Όχι, τους φάγαμε στροφή κανονικά. Πολύ ωραία. Αλλά έχουμε και διάφορα θέματα. Τι θα κάνουμε σήμερα, αγάπη, δηλαδή, τι έχουμε. Έχουμε διαρκεία. Κοίτα, θα είμαστε καλά. Ναι, έχουμε διαρκεία. Έχουμε Ισμαήλ Σίλβα. Έχουμε ένα θέμα. Αυτό παλιά λίγο με έχει κουράσει, ε. Έρχεται. Έχουμε τελειώσει λίγο. Έρχεται. Το θέμα. Σίγουρα. Τσεκαρισμένο από παντού. Σίγουρα, Νικό, κάτσε. Αν δεν έρχεται να βάλει την υπογραφή, δεν τελειώνουμε ποτέ. Όχι, άσε το αν θα βάλει την υπογραφή. Αν έρχεται. Ναι. Γιατί το έρχεται, έχει πάει και έχει έρθει 10 φορές. Έρχεται. Δεν έχει έρθει καμία. Έρχεται από ό,τι ξέρουμε. Mm-hmm. Έχουμε Κάνια. Μάλιστα. Έχουμε Καντουρί. Ναι. Τι άλλο έχει έχουμε. Πραγματάκια. Έχουμε μπάσκετ, πράγματα. Έχουμε μπάσκετ. Στην πορεία της ημέρας. Κατά τα άλλα. Πολύ αργά λογικά με στην πορεία της ημέρας, οπότε κάτι θα έχουμε. Έχουμε κινητικότητα στη Super League γενικότερα. Ναι. Έχουμε μεταγραφές στον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Εντάξει, τώρα επειδή έρχεται ένας παίκτης 32 χρονών που προέρχεται από χιαστούς. Οκ. Okay. Καλός είναι και αυτός για τον Ολυμπιακό. Γενικότερα υπάρχει μια κινητικότητα αυτές τις ημέρες. Μετά από την προηγούμενη εβδομάδα που δεν υπήρχε τίποτα. Και στην ΕΠΟ, από ό,τι ξέρουμε, υπάρχει μια κινητικότητα και στη Λίγκα υπάρχει μια γενική συνέλευση εκεί πέρα. Δεν είναι τέτοια σίγμα βασικά. Οπότε υπάρχουν διάφορα θέματα που περιμένουμε και στη διάθεση στη διάρκεια της ημέρας. Υπάρχει και μια ανανέωση από ό,τι βλέπω, Νίκο, στο βόλεϊ. Τέλεια. Ναι, υπάρχει και ανακοίνωση από το TAP PAOK. Στο βόλεϊ μου αρέσει ότι μπορεί, ρε παιδί μου, ξέρει κανένα μήνα να μην έχει τίποτα. Και γίνονται όλα. Τίποτα όμως, δηλαδή, όταν λέμε τίποτα. Γι' αυτό γίνεται και. Έχουν γίνει μεταγραφική περίοδο κάπου τον Ιανουάριο, δεν έχουν. Ναι. Και ξαφνικά γίνονται όλα μαζί. Ανανεώσεις, μεταγραφές. Την Πέμπτη, την Παρασκευή και σήμερα. Δεν... Κάθε μέρα κάτι έχει. Ναι, 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 αυτό είναι αλήθεια. Νικήτας Εφρεμίδης, λοιπόν. Μένει κανονικά στο ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Μετά από μια καλή σεζόν πέρσι. Οπότε γενικότερα υπάρχουν διάφορα πράγματα. Θα τα πούμε ένα-ένα. Νομίζω αλλά εμεί τώρα έχουμε το πιο χαλαρό μισάωρο. Να πούμε λίγο τι γίνεται. Στο τελείωμα πρέπει να είναι άνθρωπο πίσω, Πρέπει να μην είναι πολύ λίγοι πίσω. Πρέπει να μην ενώσει είχαν γάμους, που είχε πολύ γάμο αυτό το τρίμερο, είναι η αλήθεια. Ναι. Έτσι. Και όλοι οι άλλοι πρέπει να την κάνανε. Εγώ πάντως χθες που πήγα αυθημερών, γύρισα πάρα πολύ καλά κατά τις 7. Δεν πρόλαβα κίνηση. Μετά από μένα πρέπει να είναι. Πολύ σχόλιο μου το είπε αυτό, γιατί πρέπει αρκετοί να την κάνανε ή νωρίς. Ναι, ή πολύ αργά. Ή να... ναι. Και σήμερα το πρωί. Ναι, έγινε έτσι δουλειά. Και σήμερα το πρωί. Γιατί. Σήμερα το πρωί. Κοίταξε, σήμερα το πρωί κάποιοι που ήρθαν, κάτι γνωστοί μου, όχι εγώ, μου είπανε. Εντάξει, νορμάλ πράγματα ήταν. Μου είπε ένας φίλος που γινόταν σήμερα το πρωί. Νωρίς το πρωί όμως. Τώρα όχι 10-11 η ώρα. 6 ώρα το πρωί. Ναι, εκείνες τις ώρες. Είναι δύσκολη η ώρα αυτή. Ωραία. Μου είπε ένας φίλος που γινόταν ότι ναι, ήταν νορμάλ τα πράγματα. Μάλιστα. Αυτό. Τέλος πάντων. Ωραία πράγματα. Κατά τα άλλα, ναι, έγινε ένας χαμός από ό,τι κατάλαβα. Γενικότερα αυτό το τρίμηνο. Ναι, πρέπει να έγινε. Αλλά έχουμε πολλούς γάμους. Και ακολουθούν και άλλοι γάμοι. Αυτό είναι γεγονός. Υιοθετώ την ατάκα στο ΠΑΟΚ 24. Εντάξει. Θύμησε τι μου λίγο. Ότι υπάρχει στο ΠΑΟΚ 24 μια επιδημία γάμων. Αυτό είναι αλήθεια. Σφίγγει ο κλοιός γενικότερα. Σφίγγει ο κλοιός για τους άλλους. Ναι. Αφού έπεσε και το κάστρο ο Κώσταμος Κόλκας, τελείωσαν όλα. Σφίγγει ο κλοιός γενικότερα. Είμαστε δύσκολο. Αλλά οκ. Okay.
Ακολουθούν κι άλλα. Το γεγονός ότι φτάσαμε στην ηλικία που έχουμε να πηγαίνουμε σε γάμο στο τέτοιους μήνες είναι... δείχνει ένα ακόμα, είναι ένα ακόμα δείγμα του. Εμένα με τρομάζει. Ναι. Δεν ήμουν συνηθισμένη σε κάτι τέτοιο. Μπορεί να και συγκυριακό, αγάπη, μην νομίζεις. Ίσως. Εντάξει. Ίσως. Είναι κάτι συγκυριακό. Μπορεί και να είναι, αλλά μπορεί και να μην είναι κάτι συγκυριακό, να είναι κάτι το οποίο θα το ζούμε από εδώ και πέρα. Τέλος πάντων, οκ. Okay. Είναι κάτι που θα ζήσουμε με αυτό, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Ναι. Λοιπόν. Συνελήφθη ο Πλατινή. Ναι. Έχει λέει να κάνει με διάφορα πράγματα γύρω από το... από το Μουντιάλ του Κατάρ και μια διαφθορά και εκεί και διάφορα. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτός ο άνθρωπος έχει εμπλακεί σε κάτι τέτοιο. Η άλλη αποκάλυψη βόμβα για τον Έλληνα που έφυγε τρέχοντας στο σπίτι του Ραούλ Μπράβο για να μην συλληφθεί. Ναι. Και το βρήκα λέει με 54 χιλιάρικα. Και λέει δεν έχω κάποια σχέση. Δεν ήξερα τι είχε βάλει τσα μέσα. Δηλαδή ο τύπος μπούκαρε η αστυνομία μέσα, έφυγε τρέχοντας. Ωραία, αλλά προφανώς σε τέτοιες καταστάσεις δεν ξέρω. Δεν τον πρόλαβαν. Ναι. Τον άφησαν τέλος πάντων και σου λέει κάποτε γύρω θάνη. Τέλος πάντων είχαν την... ξέρανε που είναι. Και τον βρίσκουμε με 54 χιλιάρια και λέει δεν είχα κάποια σχέση. Απλά μου έδωσε μια βαλίτσα. Αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Τι, αυτή η υπόθεση έχει τόσο μέλλον. Βγαίνουν κάθε μέρα κάτι. Ναι, δεν ναι. υπάρχει αυτό το πράγμα. Κάθε ναι. μέρα κάτι καινούριο. Ναι, και η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε, παρότι έχουν υπάρξει κατά καιρούς διάφορες ιστορίες τέτοιου τύπου, έτσι να έχει κάθε τρεις και λίγο και κάθε μέρα ένα καινούριο γεγονός που έχει συμβεί, είναι κάτι που είναι πρωτόγνωρο, να πω την αλήθεια. Γιατί θα μου πεις, δεν έχει ξαναγίνει στην Ισπανία κάτι ανάλογο. Δηλαδή σε μια χώρα που εντάξει, είναι πολύ μεγάλη ποδοσφαιρικά. Ναι. Έτσι, έχει γίνει σε διάφορες άλλες χώρες λίγο πιο υπανάπτυκτες, να το πω. Εντάξει, δηλαδή, ας πούμε, όταν κάτι ανάλογο είχε γίνει εδώ, λέμε μια υπόθεση, δεν ξέρω αν δεν θυμάστε. Κοριόπολης. Ναι, ναι. Έχουν καταδικαστεί όλοι, έχουν βγει αποφάσεις τέλος πάντων και όλα αυτά. Και γρήγορα κιόλας, όχι. Μπαμ, μπαμ, ναι. Ναι. Για να μαθαίνουμε τι γίνεται. Βασικά, δεν μαθαίνουμε τι γίνεται. Ωραία. Και επίσης, όσοι πήγαιναν στο δικαστήριο δεν μιλούσε κανένας. Έτσι, αλλά τι να κάνουμε. Εδώ επεκτείνεται απλά. Δηλαδή, εκεί ναι. που στην αρχή ήταν σε ένα κλειστό γκρουπ, πλέον επεκτείνεται. Ναι. Γενικότερα. Και θα λέγαμε ότι υπάρχει πάνε. Ένα τσουνάμι αποκαλύψεων, δηλαδή, αγάπη Γαβριλίδου, όπως λένε αυτοί που είναι σύνδεση. Ναι, και ο Ραούλ Μπράβο γενικά είναι σε δύσκολη θέση, ναι. από ό,τι καταλαβαίνω. Mm-hmm. Τι να κάνουμε. Μπλεγμένος είναι ο άνθρωπος. Και κάτι για τένις, ρε, σε διάβασα χθες. Ναι, και εμένα κάτι τέτοιο πήρε το μάτι μου, αλλά δεν το διάβασα το δηλαδή, κείμενο, από την αλήθεια. Και τένις. Ναι. Τι να πω, δεν ξέρω πραγματικά. Τέλος ναι. πάντων. Okay. Ωραία πράγματα. Τέλος πάντων, οπότε εδώ στα δικά μας από σήμερα το πρωί έχει ξεκινήσει διαδικτυακά η. Πόλεις των εισιτηρίων διαρκείας, οι ανανεώσεις, έτσι. Ανανεώσεις, ναι, μόνο διαδικτυακά. Από 1 του μήνα, νομίζω. Από 1 Ιουλίου είναι μετά. Και από τα εκδοτήρια. Έτσι, με λίγο αυξημένες οι τιμές σε σχέση με πέρσι, νομίζω ότι εξηγήθηκε με κάθε τρόπο. Ναι. Ποιος είναι ο λόγος αυτής της αύξησης που υπάρχει. Η οποία, μεταξύ, πριν γίνουν γνωστές τιμές, επειδή είχε επικοινωνηθεί ότι θα υπάρχει μια αύξηση, εγώ να σου πω ότι θα περίμενα πιο περισσότερα. Ναι. Ναι. Και εγώ. Αλλά τέλος πάντων, οκ. Okay. Και γενικά από το πρωί υπάρχει αρκετή κινητικότητα διαδικτυακή. 100 εισιτήρια σε λιγότερο από μία ώρα. Mm-hmm, ναι. 100 διαρκείας. Ναι. Κοίταξε, το περσινό ήταν πάθημα για πολλούς. Γιατί όταν έχουν φύγει. Πέρσι πώς είχαν φύγει, 19.000 κάτι. Κάπου εκεί πρέπει να ήταν. Ναι. Αντιλήφθηκαν και περισσότεροι. Θα μου πεις, αυτοί είχαν και πέρσι. Εγώ νομίζω ότι αφού τελειώσει το κομμάτι των ανανεώσεων, μετά θα γίνει ακόμα μεγαλύτερο ντου. Γιατί πέρσι πολλοί κατάλαβαν ότι χωρίς διαρκείας δεν βρίσκει κανονικό εισιτήριο. Ναι, είναι το... πολύ δύσκολο τέλος πάντων να βρει κανονικό εισιτήριο. Το περιθώριο δεν είναι μεγάλο. 22.000 έχει μπει η κόφτη. Και είναι λογικό. Ναι. Είναι οπότε... και το γήπεδο χωράει 26. Ναι, δεν μπορεί να βάλει παραπάνω γιατί μετά δεν θα μπορεί κανένα να πάρει ελεύθερο εισιτήριο. Αλλά αν σκεφτεί τι έχει φέτος η σεζόν, εφόσον όλα πάνε καλά, και ναι. με τα play-off και με τα derby που αυξάνονται, διπλασιάζονται ουσιαστικά. Θα γίνει ένα χαμό. Με ομίλη Champions League δεν το λες, αγάπη. Γιατί αυτό λέμε, να το αν πάνε όλα καλά. Γιατί φοβάσαι να το πει, με ομίλη Champions League. Ναι, και γίνει και αυτό. Εκεί, εντάξει, εκεί δεν ξέρω. Τι, ναι, απλά το περσινό ήταν λίγο οδηγός γιατί πέρσι υπήρχε πολύ μεγάλη πώληση εισιτηρίων διαρκείας. Υπήρχε η πορεία που έκανε η ομάδα. Υπήρχε και το προπέρσινο που είχε μείνει πολλοί κόσμος απ' έξω λόγω της τιμωρίας. Μισή σεζόν. Έτσι. Και αυτοί οι οποίοι θέλανε μεμονωμένο εισιτήριο δυσκολεύονταν πάρα πολύ να βρούνε γιατί βγαίνανε λίγα. Ναι. Αν φτάσουμε τώρα σε τέτοια νούμερα, 21 και 22 χιλιάδες, θα είναι ακόμα λιγότερα. Ναι. Οπότε αυτό που έχει το διαρκείας είναι και εξασφαλισμένος από όλες τις πλευρές. Για όλα τα μεγάλα μάτς. Είναι εντάξει, είναι μεγάλη ναι. υπόθεση. Συν το ότι με αυτά τα. Τι μπορεί να τα πει play-off, να τα πει. Αυτή την επέκταση του πρωταθλήματος τέλος πάντων. Γιατί play-off
Δεν είναι. Ναι, δεν είναι ακριβώς, δηλαδή, αλλά. Τεχνικά δεν είναι playoff. Playoff θα ήταν, ξέρω εγώ, αν είχε πλεονέκτημα έδρας που κάνουν στο μπάσκετ. Ξέρω εγώ. Θα ήταν να παίζει ο Πάκου με τον Ολυμπιακό στις τρεις νίκες, κάπως έτσι. Και τώρα αυτό είναι, που πούμε, συνεχίζουμε το πρωτάθλημα για άλλες, ξέρω εγώ, άλλα 10 παιχνίδια με ό,τι βαθμούς έχουμε, είναι μια κλειστή λίγα, ρε παιδί μου, για να δούμε ποιος θα το πάρει, κάπως έτσι. Ναι. Ναι, αλλά σε κάθε περίπτωση, playoff που λογικά θα έχουν Ολυμπιακό, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ατρόμητο, Άρη. Okay. Πιθανότατα Άρη, ακόμα και Παναθηναϊκό. Ναι. Μιλάμε τώρα για 6 παιχνίδια τα οποία. 5 αντιπάλους μάλλον είναι πολύ εμπορικοί. Εννοείται. Έτσι. Οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι είναι σαν να έχεις συν 5 ντέρμπι μέσα στην. Στη σεζόν. Και συν κύπελο, συν όλα αυτά. Δε, και τα ευρωπαϊκά είναι πάρα πολλά τα μάτς. Πολύ σημαντικά, οπότε σίγουρα κερδίζεις πολύ αν έχεις το στήριό σου. Mm-hmm. Κερδίζεις σε πολλούς τομείς. Ακριβώς. Γιατί ακριβώς. Επειδή πιθανολογώ ότι πάλι θα γίνει όπως πέρσι στα μεγάλα μάτς μόνο διαδικτυακά στην πορεία της σεζόν, και εκείνο είναι λίγο δύσκολη διαδικασία. Αν φτάσει και στον αριθμό που λέμε, 22. Του κόφτη, ναι. Που είναι σίγουρα ένας πολύ μεγάλος αριθμός, έτσι, το ρεκόρ είναι το 21-100. Ναι. Τότε σεζόν, τώρα είπαμε τη σεζόν, τα πάμε τότε. Δεν θυμάμαι τη σεζόν. Ήτανε 9-10. Έμπιζα χωράκι. Ναι, απλά δεν θυμάμαι αν ήταν 9-10 ή 10-11. Ούτε εγώ δεν θυμάμαι τις χρονολογίες. Με τις χρονολογίες θα πάω πολύ άσχημα. Ναι, μαζί σου. Και τότε βγαίνει και στα κουτιριστήρια, έτσι. Ήταν λίγο διαφορετική η κατάσταση. Ναι, τότε είχαμε ουρές. Ναι. Τώρα διαδικτυακά, πολλές φορές ξέρεις, άμα παίζει το σύστημα, αν κολλήσει λίγο, όχι περίμενε το ανθρωπάκι να προπατήσει όλη αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, ναι, το είχαμε ζήσει με πολλούς. Ξεκινούσαν 4 ώρα το πρωί συνδεδεμένοι και πάλι δεν μπορούσα να πάρω. Σκέψου, αγάπη, να είναι ένα παιχνίδι, ξέρω εγώ, πάω Μπαρτσελόνα, γιατί θα παίζω με το Champions League. Ναι. Μπορεί και να μην είναι, ρε παιδί μου, μπορεί να αποκλειστεί, αλλά μπορεί και να παίξει. Μπορεί να έρθει αυτή η ώρα να το ζήσει, να τη ζήσει αυτή την εμπειρία. Να πάω Κλίβερπουλ. Πάω Κλίβερπουλ. Ναι. Εκεί ποιο προλαβαίνει, κανένα. Δεν ξέρω. Κάντε όλο το γήπεδο διαρκεία. Ναι. Δεν ξέρω, δύσκολα λοιπόν, πράγματα. Από νωρίς έχετε ξεκινήσει όσοι ήσασταν σε θέση. Έτσι, γιατί προϋποθέτει και ένα ποσό καλό για ναι. Να αγοράσει το διαρκεία σου. Από νωρίς περσινοί κάτοχοι, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα ενημερώνει όπως κάνει και τα προηγούμενα χρόνια. Εντάξει, δεν θα ενημερώνει προφανώς κάθε μέρα. Έτσι. Ναι, για την πορεία λίγο όμως. Ναι, θα ενημερώνει κατά τακτά χρονικά διαστήματα για το κατά πόσο έτσι ανεβαίνει ο αριθμός. Είπαμε ότι είναι η πρώτη φάση, η οποία ξεκίνησε σήμερα για ανανεώσεις διαρκείας και από 1 Ιουλίου, αφού τελειώσουν οι ανανεώσεις, ξεκινάει η ελεύθερη διάθεση για νέους κατόχους διαρκείας. Από 1 Ιουλίου διατίθεται και από εκδοτήριο, ή κάνω λάθος. Ναι. Και από εκδοτήριο. Οπότε από 1 Ιουλίου μπορείτε από εκδοτήριο. Σε πρώτη φάση, από 18 σήμερα δηλαδή μέχρι 1 Ιουλίου, όσοι θέλετε να ανανεώσετε το διαρκείας σας, το κάνετε διαδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα της ΠΑΕ. Οπότε λοιπόν θα έχουμε ενημέρωση γενικότερα πώς πάνε και τα διαρκείας και ό,τι άλλο έτσι κινείται σε αυτό το κομμάτι. Αγάπη, βλέπω χαρτιά, δεν βλέπω το πέρα. Τι έγινε, το κλείσατε το μαγαζί? Τα ξέρουμε να παίξω, Νίκο, εμείς. Τα ξέρω να τα παίξω. Φυσικά, δεν είμαστε τίποτα ερασιτέχνες. Είναι δυνατόν. Η αναδομόνη είναι μαζί μας, Νίκο. Να ξέρεις. Να χαρώ. Η οποία βρίσκεται στο Φίνικα, γιατί έλεγα Καλαμαριά τόσο καιρό, αλλά ο Σταύρος Κόλκας μου που είναι Φίνικας εκεί. Είναι λίγο ερωτηματικό τι γίνεται εκεί πέρα. Εγώ λέω Καλαμαριά. Είναι όρια. Ακούγεται και πιο ωραίο. Αλλά αν θέλετε Φίνικα, θα λέω Φίνικα. Οπότε Εθνική Αντιστάσεω 171, τα νέα γραφεία τη Αναδομό. Mm-hmm. Γιατί είναι περίοδο που γίνεται και ανακαινήσει, νομίζω. Mm-hmm. Και σε σπίτια και σε επαγγελματικού χώρου. Οπότε υπάρχουν εκεί πάρα πολλά πακέτα για κάθε ανάγκη, κάθε οικονομική δυνατότητα. Οι πιο αξιόπιστοι συνεργάτε θα φτιάξουν όλα όπω πρέπει, με συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα. Είστε χειμάνε μαζί μα. Όπου πραγματικά αυτό το διήμερο τα πήγαμε πάρα 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 πολύ καλά. Μετά από πάρα πολύ καιρό. Συγχαρητήρια. Ναι, πραγματικά δηλαδή. Μπράβο. Υπάρχουν πολλές επιλογές στο Copa America. Σιγά σιγά ξεκινάει και το Copa Africa, αν δεν κάνω λάθος, την Παρασκευή. Αν δεν κάνω λάθος. Έχει και διάφορους αγώνες μπάσκετ και τένις, έχει πολλά. Διάφορους αγώνες μπάσκετ, για τελικούς έχει παντού. Καλά. Σφαγή γίνεται σε όλα τα πρωταθλήματα. Τι γίνεται. Εσύ μας λες, έχει κάνει τελικούς μπάσκετ. Η Real με την Μπαρσελόνα τώρα έχουν κι άλλο μάτς. Ή τελείωσε χθες. Όχι, ρε. Έχει, τώρα πάει σειρά στη Βαρκελόνη. Τι χαμός έγινε χθες. Ναι, ναι, έγινε χαμός. Πω, τι ωραία ήταν. Μπράβο. Υπήρχαν κάποιοι φίλοι που θυμήθηκαν κάτι παλιές άσχημες εποχές με κάτι τέτοιες καταστάσεις. Ναι. Δηλαδή τώρα να είσαι 9 δευτερόλεπτα πάνω 3 πόντους, βάζει τη μία βολή, χάνει το rebound, πατάει δεν πατάει τη γραμμή ο Ρούντι και τη δίνει και τρως τρίποντο, όσο να είναι, πονάει λίγο. Γιατί ωραίο ήταν και το break και άλλαζε όλη η σειρά των τελικών. Αν είσαι Ρεάλ όμως ήταν ό,τι καλύτερο νομίζω. Ναι, και νομίζω ότι η Ρεάλ είναι καλύτερη ομάδα. Τέλος πάντων, οκ. Okay. Πάντω δεν θέλει και γίνονται αγάπη. Όχι εδώ πέρα. Άιντε όλοι μαζί, αγκαλιά 3-0. Τι ωραία, τι καλά, γιορτή του μπάσκετ. Πάχα. Εντάξει, Προμηθέας, Νίκο. Είναι μια μεγάλη επιτυχία.
Τι να έκανε άλλο άνθρωπο. Όχι, δεν το λέω για τον Προμηθέα. Α, για τον Προμηθέα είναι μεγάλη επιτυχία. Αφού οι άλλοι επέλεξαν να πέσουν. Σωστά, σωστά. Λένε, γιατί ακόμα δεν είναι σίγουρο. Κάτσε. Ναι, ναι, καλά. Το περιμένουμε. Λοιπόν, μπαίνει από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή σε στοίχημα και παίζει πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα με τι καλύτερε αποδόσει. Κέρδισε καζίνο αυτό το Βεργίνα μαζί μα. Πολύ ωραία. Τον νεόνυφο θα τον ακούσουμε. Είναι νεόνυφο, ρε παιδιά, γιατί είναι πολιτικό ο γάμο. Εγώ συνεχίζω να έχω διάφορε απορίε. Νεόνυφο λοιπόν. Ναι, ρε, αφού γάμο δεν είναι. Ναι, ρε παιδί, μα απλά δεν έχει νύφη. Κατάλαβε, δεν δίνεται με νυφικό. Α πούμε, η Λία έβαλε νυφικό. Έβαλε ένα ωραίο φόρεμα. Α, ναι, δεν το έχω έτσι. Δεν ξέρω τι ισχύει. Νεόνυφο, θα το κρατήσουμε έτσι. Θα τον ακούσουμε μετά το διάλειμμα. Πολύ ωραία. Θα μιλήσουμε. Πολύ ωραία. Οπότε πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Μιλάμε, εδώ είμαστε. Εντάξει. Έλα, αγάπη, εσύ τα κάνει τα introduction κάθε φορά, γιατί εγώ φιλοξενούμενο είμαι. Άντε, μωρέ, Νίκο, φιλοξενούμενο. Τι άλλο θα ακούσουμε εδώ πέρα. Όποιο δεν σε ξέρει, ναι. Είσαι ο Νίκο Μοσχοβίτη, ναι. Και είσαι καλά. Μάλιστα. Εντάξει. Ναι, ναι. Έχω περάσει καλύτερα, οκ. Okay. Ναι. Έχουμε το. Αχ, είναι συγκινητική στιγμή, έτσι. Έχουμε Σταύρο Κόλκα. Συνδυόμαστε με Studio 1. Να καλησπέρα. Ζήσετε! Να ζήσετε! Ευχαριστώ, παιδιά, ευχαριστώ και τα δικά σα. Ευχαριστούμε πολύ. Είσαι Νικολάκη, είσαι κοντά. Είπα, σφίγγιο κλειό, το είπα και πριν. Το είπα. Σφίγγιο κλειό, ρε φίλε, αυτό δεν έχω να πω κάτι άλλο. Μέχρι εκεί. Έχει το βλέμμα τη τρελή ηλικία σου. Σίγουρα. Μπράβο, πολύ καλό, μπράβο. Συγχαρητήρια. Σταύρε, τι γίνεται. Τι να γίνει, δεν άλλαξε τίποτα στο σχέδιο. Τίποτα. Τίποτα πολύ, πραγματικά. Οφείλω να πω ότι ήσουν πολύ ωραίος το Σάββατο. Ήμουν ωραίος. Και πολύ διαφορετικός, ναι, δεν το περίμενα. Τι περίμενες, δηλαδή, κάτι όπως το λες είναι σαν... Όχι, ήταν πολύ, πολύ διαφορετικός, ρε παιδί μου. Και το ντύσιμο. Ήταν κάτι άλλο. Θεωρείς ότι ορίμασε, δηλαδή, παραπάνω ότι αυτή η συνθήκη τον έκανε να ορίμασε περισσότερο. Ναι, τον είδα πολύ σοβαρό γενικότερα. Μάλιστα. Πολύ σοβαρό ήταν. Μάλιστα. Πάρα πολύ. Μάλιστα. Ωραία. Όλα καλά, Σταύρο. Τα επιβεβαιώνεις όλα αυτά. Καλά, ο συγκεκριμένος, αφού ήταν μόνο τέσσερις, καλά ήταν. Αφού το ακύρωσε κιόλας. Όντως. Σταύρο, τώρα που σε βρίσκουμε στο στούντιο 1, για πες μας τι γίνεται. Εντάξει, συγχώρεσε ο Παρθυμίνης Μαρσίλβα, η δεύτερη μεταγραφή. Κανονικός ποδοσφαιριστής, τα 24 του, καλή ηλικία παραγωγική, όχι πολλές παραστάσεις, δηλαδή δεν είμαστε σίγουροι ότι μπορεί να έρθει με το καλημέρα να πει σε ένα δημόσιο, μπορεί να φέρει το χρόνο του. Mm-hmm. Δεν είναι από αυτούς από τις περιπτώσεις που είναι ότι αποτελεί σταθερά με το καλημέρα. Αλλά είναι ένας παίκτης προοπτικής, έχει καλά στοιχεία, έχει καλή τεχνική, έχει καλό κάθε το ποδόσφαιρο, παίζει σε μια θέση που έχει έλλειμμα ο Πάουκ, είναι καθαρό οχτάρι, δεν έχει στοιχεία εξαρτιού, για να τα λέμε όλα. Ωραία, είναι καθαρό 8, πιο πολύ είναι 8-10 παρά 6-8. Και από εδώ και πέρα ψάχνουμε τον επόμενο. Ο Πάοκ ψάχνει έναν ακόμη κεντρικό χάφ, έναν αριστερό μπακ και έναν πλάγιο. Νομίζω κεντρικός χάφ και ο πλάγιος πρέπει να είναι top και παιδιά τα οποία έχουν παραστάσεις να είναι σταθεροί και να μπορούν να δώσουν στον Λουτσέσκου την ευκαιρία να μην τρελαίνονται ξέρω εγώ τα παιχνίδια. Γιατί κακά τα ψέματα, η απουσία του Μαουρίτσου και την Βιερίνια στο ξεκίνημα της σεζόν στερεί από τον ΠΑΟΚ και ποιότητα και εμπειρία. Ναι. Αλλά θα πρέπει να έρθουν παίκτες, οι οποίοι θα είναι σε θέση να πούνε με το καλημέρα και να έχουν τις παραστάσεις που πρέπει για να ηγηθούν, να είναι σημεία αναφοράς τέλος πάντων. Αυτό γιατί δεν υπάρχει άλλη επιλογή, οπότε είτε είναι ο Ισμαήλ Σίλβα είτε είναι κάποιος άλλος που θα έρθει εκεί. Ναι. Προφανώς μιλάμε για επιλογές που μπαίνουν κατευθείαν να παίξουν. Έτσι. Κάτι ειδικά που ξέρουμε. Που αναμένονται, mm-hmm. Δηλαδή ο ένας κεντρικός κάποιο πλάγιος πρέπει να είναι top σε παραγωγική ηλικία 28-30 εκεί κάπου και ειδικά ο εξτρέμα έχει αριστερό πόδι ακόμα καλύτερο γιατί δεν έχουμε έναν αριστερό πόδι αυτή τη στιγμή. Έτσι. Mm-hmm. Ναι, ναι. Και είναι σημαντικό, δεν είναι κάτι το οποίο το περνάς έτσι. Δεν γίνεται να έχω 5 εξτρέμ να μην έχει κανείς αριστερό πόδι. Ναι. Θα βοηθηθεί και πολύ ο Λουτσέσκου. Δηλαδή μπορεί να θέλω να δώσω πλάτος, να τον βάλω αριστερά. Μπορεί να θέλω να τον βάλω στο μεσοδιάστημα, να κλείνεται στα μέσα. Μπορεί. Δεν έχουμε τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να το κάνουμε όπως πρέπει. Mm-hmm. Τώρα από εκεί πέρα, αν πουληθεί και ο Κουλούρης που πολλά λέγονται αλλά τίποτα δεν γίνεται, θα πει ο Πάπου να πάρει και ένα συντροφόρο. Ναι, αλλά αυτό είναι κάτι που τώρα που μιλάμε δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να είναι προτεραιότητα, έτσι δεν είναι. Προτεραιότητα δεν είναι κάτι το οποίο ενδέχεται να δημιουργηθεί χώρος, mm-hmm.
Το θεωρώ είναι και που δεν υπάρχει λύση. Στα κεντρικά χαφ, αριστερός εκτός και αριστερός μπακ. Ναι. Την ίδια ώρα στην Σερβία γράφεται ότι ο Κάνιας είπε ναι στον Ερυθρό Αστέρα. Είναι ένα θεματάκι αυτό. Ναι, το εμφανίζουν σαν σίγουρο οι Σέρβοι. Είναι ένα θεματάκι. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ όλο αυτό το διάστημα τον είχε λίγο τον Κάνιας στο περίμενε. Στην άκρη. Ναι. Και σύμφωνα με τους Σέρβους είναι πάρα πάρα πολύ κοντά στον Ερυθρό Αστέρα. Εντάξει, ο Κάνιας είναι. Δεν είχαμε συμπάει τόσο καιρό. Προφανώς για να μην κουνιόμαστε. Προφανώς... Δεν κουνιόμαστε. Ναι. Αλλά αν δεν τον υπογράψουμε θα πρέπει να πάρει ο Παλογιάννης όλο στην ομάδα. Ή να πάρουμε κι άλλο. Ναι. Εκεί νομίζω πρέπει λίγο να πάρθει μια... Ίσως έχει πάρθει ήδη απόφαση. Κοίτα, αυτό που έγραψα και τον υπέστη είναι το εξής απλό πράγμα. Ότι τον ΠΑΟΚ τον έχουν μπερδέψει πάρα πολύ. Ναι. Οι τραυματισμοί. Οι τραυματισμοί του Μαουρίτσιου και του Βιερίνη. Ναι. Γιατί. Γιατί πρώτα απ' όλα χάνει πολλά στοιχεία από το παιχνίδι του. Και δεύτερον δεν μπορεί να παραπάρει παίκτες του ίδιου επίπεδου. Γιατί σε κάποια φάση θα επιστρέψουν και θα κοιτιούνται. Ναι. Άρα λοιπόν υπάρχουν δύσκολες αποφάσεις μπροστά σε μας. Και από τον Μπλάνκο και από την οικογένεια Σαββίδη δεν είναι εύκολο, δεν είναι εύκολη διαχείριση. Γιατί άντε και έδωσε 1,5 εκατομμύριο σε δύο συμβόλαια. Όταν επιστρέψουν οι δύο τι γίνεται. Υπάρχει θέμα στην ιεραρχία της ομάδας, θα έχουμε θέμα στο τελικό. Ναι. Δεν μπορείς να βάλεις στον πάγκο 1,5 εκατομμύριο συμβόλαιο και δύο τέτοια. Ναι, γιατί... Να έχουμε στον πάγκο 7-8 εκατομμύρια να κάθονται είναι ηλικιότητα. Ναι, είναι θέμα αυτό. Δεν το κάνει που λέει λόγος ότι η Μπαρτσελόνα στα αντίστοιχα νούμερα. Ακριβώς. Από την άλλη, ακριβώς. Στην Πορτογαλία, το επίσημα από την Πόρτο, από το επίσημο κανάλι, βγαίνει ότι ο Ολιβέιρα μένει εκεί. Ναι, το είχαμε πει και το προηγούμενο διάστημα. Για τον Ολιβέιρα η περίπτωση. Τζάμπα γράφουν ό,τι γράφουν. Αν ο ΠΑΟΚ τον ήθελε πολύ, αν ο Λουτσέσκου τον ήθελε πολύ, θα τον ξεκινήσει στον τελικό. Ναι. Όταν ο Λουτσέσκου ξεκινάει με κάνια σάφο, σου δίνει την αίσθηση ότι δεν έχει εμπιστοσύνη τον παίκτη. Ναι. Δεν έχει να κάνει με το αν είναι καλός ή κακός παίκτης, έχει να κάνει με το πώς κολλάει σε έναν μηχανισμό, σε έναν οργανισμό. Προφανώς ο συγκεκριμένος δεν είναι από τις αγαπημένες περιπτώσεις του προπονητή. Και υπάρχει και μεγάλο οικονομικό κομμάτι. Ναι, δεν μπορεί να δώσει κανένα παίκτη τέτοιο τώρα 6-7 εκατομμύρια αγορά. Δεν γίνεται. Ναι, μιλάμε για πολύ μεγάλο ποσό. 6-7 εκατομμύρια αγορά για τον ΠΑΟΚ θα πρέπει να παίζει. Να απλώνει ρούχα, να σιδερώνει. Ωραία. Ναι, που μιλάμε για ποσό τώρα που για Πόρτο τέτοιο επίπεδο είναι πολύ normal ποσό, αλλά για εδώ είναι κάτι που για το κάνουμε. Εδώ είναι λίγο μεγάλο το ποσό. Δεν είμαστε ακόμα σε αυτά τα επίπεδα. Τι να κάνουμε. Σαν χώρα, όχι σαν ΠΑΟΚ μόνο. Σαν αγορά. Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Δεν είμαστε, όχι. Και εμένα μου φαίνεται. Νομίζω ρε Σταύρο, το ποσό αυτό ήταν και λίγο. Όχι υπερβολικό, αλλά ρίτρα, μεγάλο δεν ήταν, φίλε, ξέρω εγώ. Η ρήτρα μπαίνει για να μπαίνει. Εντάξει, οκ, άσε τα 12 εκατομμύρια, ναι. Ούτε η μάνα του Λιβέρα δεν τα ζει. Πραγματικά. Ναι, δηλαδή δεν υπάρχει τώρα αυτό το νούμερο. Εντάξει, από τα 6 είναι πολλά. Ο Λιβέρα είναι ένας παίκτης 4 εκατομμύριο με ένα συμβόλαιο 1-1-200 εκεί. Ναι, ναι. Ωραία. Από τη στιγμή που ο Πάοκ δεν μπορούσε να πάει σε αυτήν την αποστολή, περνάει το γέντρο κέντρο. Εντάξει, τα έχουν βγάλει όλα κανονικά, άμα πάθω ένα έμφραγμα χάρη κάπου τα χώρισα. Εντάξει. Τέλος πάντων, δεν είναι τα νούμερα αυτά που μπορεί να δώσει ο ΠΑΟΚ για αυτό το παίκτη. Ναι. Okay. Ούτε η Πόρτο είναι μια ομάδα που θα πέσει πολύ από αυτά που θέλει. Η Πόρτο θα πουλήσει όταν κρίνει ότι έχει σημαντικό κέντρο. Ναι. Τέλος πάντων, είναι και αυτό το θέμα. Είναι το θέμα του Καντουρί που συνεχίζουν και εκεί τα δημοσιεύματα. Ο Καντουρί, όσο πάω και είναι κενός στον άξονα, δεν θα τον δώσει. Mm-hmm. Ναι. Και ο Καντουρί είναι ένα παιδί το οποίο ξέρει το πλάνο της ομάδας. Άρα δύσκολα θα φύγει χωρίς ο ΠΑΟΚ να έχει καλύψει ποιοτικά τη θέση του. Θα φτιάξει τη θέση του. Για μένα ο Καντουρί είναι οχτάρι, έτσι. Δεν το ρίχνουμε ποτέ εκεί εδώ που έχεις το ΠΑΟΚ, έτσι. Είχαμε 1,5 παιχνίδι. Ναι, ναι. Ο Καντουρί αδικείται παίζει με αυτά τα πράγματα, λέω εγώ. Αλλά έστω και για δεύτερο ρόλο είναι σημαντικός παίκτης. Σταύρο, Τόσκα, υπάρχει ενδεχόμενο παραμονής τελικά? Εγώ δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει. Ο Τόσκα είναι ένας παίκτης που για μένα είναι μπακ, είναι στόπερ, δεν είναι μπακ. Αν ο ΠΑΟΚ εκτιμά
ότι μπορεί να το κρατήσει για τέταρτο στόπερ, για στόπερ είναι καλός στόπερ. Ναι. Αριστεροπόδερος, καλό μπιτζάπ, καλή ταχύτητα, ύψος δεν έχει. Το καλύπτει κάπως, ναι. Ναι. Αν μπορούσε πάω να τον καλύπτει, να τον χρησιμοποιήσει σαν τέταρτο στόπερ, δηλαδή να έχει τετράδα Βαρέλα, Κρέσπο, Ίγκασον, Τόσκα και τον Πιτσιρικά τον Μιχαηλίδη πέμπτο, αλλά τον Μιχαηλίδη στοχευμένα να πάρει 10 παιχνίδια, εντάξει. Ναι. Όχι να τον έχουμε για να τον κοιτάμε. Ναι, αλλά και τα 10 παιχνίδια δεν θα είναι συμφωνημένα από την αρχή. Έτσι, δηλαδή. Όχι, όχι. Γιατί είναι και άλλη, είναι και άλλη πλευρά μετά που. Αυτό το έγκλημα που κάνω. Χάνεται, ναι. Οκ. Δεν μπορώ να συζητάμε τώρα. Ναι. Δεν μπορεί να πάρει υποχρεωτική συμμετοχή στον ΠΑΟΚ τώρα στο συμβόλαιο. Ναι. Τι σημαίνει υποχρεωτική συμμετοχή. Ναι, εγγυημένη συμμετοχή κανένα. Πλέον. Εντάξει, και αυτό το όλο συμβόλαιο για πάνω είχε μπει. Γιατί άρχισε να τον ανανεώσει. Και τώρα χάθηκε ο παίκτης. Να παρακαλάμε μην παίξει τον Ολυμπιακό. Γιατί αν παίξει, έχει να πέσει καντήλι. Είναι καλά, ναι. Σίγουρα. Ναι. Οπότε περιμένουμε νομίζω γενικότερα. Δηλαδή σε πρώτη φάση τον Ισμαήλ Σίλβα, για τον οποίο θα έχουμε μια συνέντευξη στην πορεία και στο ΠΑΟ 24 στο site από πρώην συμπαίκτη του που τον αναλύει. Οπότε περιμένουμε σε πρώτη φάση. Τον σκιαγραφή είναι το σωστό. Ρε, Σταύρο. Το σωστό. Καλά, δεν νομίζω ότι θα έχει να πει πολλά αρνητικά. Ξέρεις, τα θετικά συνήθως αυτοί μένουν. Αλλά οκ. Okay. Έχουμε κάνει μια κουβέντα με έναν άνθρωπο που τον ξέρει καλά. Να έλεγε Σταύρο, έχουμε βγει κάτι φορές έξω και έχουμε κάνει κάτι σούρες. Δεν είμαι. Εγώ ξέρω για τη μέρα που θα βγάλουμε κάτι να μιλήσει για την άλλη και θα πει δεν την βρίσκει. Έχει γίνει. Δεν υπάρχει. Όχι. Πήγατε και πήρατε. Όχι. Όταν πήραμε το Μίσιτς, ναι. Ο Αντώνιο από την Πορτογαλία. Ο Αντώνιο, ναι, τον είχε περάσει ένα πινελάκι, είναι αλήθεια. Ότι ο Κάνιος και ο Σάχοφ τότε είχε πει ο Αντώνιο, ναι. Ότι με βάση τα όσα ξέρω και έχω δει, είναι ανώτερο επίπεδο από τον Μίσιτς. Ναι. Είχε πολύ εύσχημα, με πολύ ωραίο τρόπο. Εντάξει. Ναι. Εντάξει. Οκ. Σου φτιάξαμε σαν τον Αντώνιο, μην πάθεις τίποτα. Αυτό είχε πει εσύ. Εντάξει, εσύ αμέσως να αναδείξεις το μοντέλο, μην το χάσει την Πορτογαλία. Μάλιστα. Ωραία. Ωραία. Αυτά τελικά. Το μπάσκετ είναι δυνατό, είναι μέρα αποφάσεων όπως και να το κάνουμε. Εν αναμονή είμαστε, να δούμε τι γίνεται. Νομίζω ότι θα προλάβουμε και μέσα στην εκπομπή να έχουμε ενημέρωση. Ακριβώς. Ναι, ναι. Καλό μεσημέρι, Σταύρε. Καλή καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι. Έλα. Λοιπόν, αυτά και από τον, Σταύρο Κόλκα. Στο στούντιο 1, φανερά. Ναι, βέβαια. Εντάξει. Απλά το στούντιο 1 έχει επαφή με τον, με την Τσιμισκή. Είναι σε άλλο κτίριο του ομίλου. Γι' αυτό είχε την επαφή αυτή. Τέλος πάντων. Ο Νικολακόπουλος λέει, γράφει πάλι. Ορίστε. Ότι ο ΠΑΟΚ είναι έτοιμος να πάρει τον Ματέο Γκαρσία με 3 εκατομμύρια ευρώ. 3 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα. Ναι. Σε καλή μεριά να ευχηθώ. Ο Νικολακόπουλος. Όπως δώσα 3 εκατομμύρια για τον Ματέο Γκαρσία. Λέει πάλι. Ωραία. Τέλος πάντων. Νικολακόπουλος. Ναι. Εντάξει, οκ. Okay. Μήπως τον έχει κλείσει ο Ολυμπιακός τον Ματέο Γκαρσία και. Γι' αυτό λες ο Νικολακόπουλος. Να εμφανιστεί μετά τον Σουντάνι που ήρθε σε αυτό το. Εντάξει, μου λέει κάτι περίπτωση παίχτη, παιδί μου. Τώρα εντάξει, okay. Θα πρέπει να φανεί ότι βγάζουμε κάτι σοβαρό και μια μεγάλη επιτυχία. Ότι τον πήρε μέσα από τα χέρια του ΠΑΟΚ, τα γνωστά αυτά. Σουντανή, από Νότιχαμε. Ο πρόεδρος κάνει με δύσκολες συνταγραφές. Με στη μία ομάδα, στην άλλη ομάδα. Ωραία. Ναι. Βγήκε και ο προπονητής και είπε ότι δεν προλάβαμε να το χαρούμε το Σουντανή. Και πάει στον Ολυμπιακό. Ένα, αυτά είναι, κατάλαβες. Τι δεν προλάβαμε να το χαρούμε. Σωστά. Δεν προλάβαμε να το χαρούμε, όχι. 32 χρονών με χειαστό που έχει να παίξει από πέρσι. Εντάξει, Ρενικό. Ο συγκεκριμένος επιθετικός. Εντάξει, να σου πω λίγο κάτι. Έχετε φρεσκαρισμένος έτσι, ρε παιδί μου, άνθρωπος. Οι τεχνικοί διευθυντές, ξέρω εγώ, και όλα αυτά του Ολυμπιακού να θεωρούν ότι στην Νότιχαμ δεν μπόρεσε να δώσει αυτά που έχει, ρε παιδί μου, άνθρωπος και θα τα δώσει στο περιβάλλον του Ολυμπιακού. Ναι, δεν πρόλαβε. Τώρα, αν κάποιος μπορεί να σου πει ότι, ρε παιδί μου, στη μία ομάδα δεν καταφέραμε να βολεύσουμε τον μάντζερ και τώρα το βολεύουμε εδώ, εγώ θα τον πω κακοπροαίρετο. Εντάξει. Όχι ότι συμβαίνουν αυτά. Ναι. Θα πω ότι είναι κάποιος κακοπροαίρετος, ρε παιδί μου. Εντάξει. Το ότι δεν έπιασε Champions δεν σημαίνει ότι μπορεί να πιάσει Super League, δεν είναι. Για καλά, ναι. Υγιής να είναι. Ναι. Για όλους το ευχόμαστε αυτό. Μα τι τώρα, αν είναι δυνατόν. Πώς θα γίνει. Μάλιστα. Αλλά εντάξει, όλα καλά. Μάλιστα. Οπότε λοιπόν, περιμένουμε να τελειώσει το τυπικό του Σιλβά. Λέω ότι περιμένουμε γιατί είναι μια περίπτωση που, εντάξει, όπως και να το κάνουμε. Είναι ανοιχτή εδώ καιρό. Ναι, έχει τραβήξει. Για διάφορους λόγους. Γιατί όταν μιλάμε για μεταγραφή
πάντα χρειάζεται, ή μάλλον είναι πολλές περιπτώσεις που χρειάζεται λίγο να τραβήξει παραπάνω. Εν τω μεταξύ μας, ξέρεις, όταν βγαίνει ένα όνομα που φαίνεται ότι είναι κοντά και δεν τελειώνει άμεσα, υπάρχει, παιδί μου, στην κοινή γνώμη και ένα άγχος ότι δεν γίνονται μεταγραφές και ότι θέλουμε παίχτες και όλα αυτά. Εν τω μεταξύ, εφόσον τελειώσει του Σίλβα και το τυπικό κομμάτι, εκεί στο κέντρο που καίγεσαι ουσιαστικά, γιατί εκεί είναι η κάψα σου, ρε παιδί μου, εκεί έχεις πρόβλημα μεγάλο. Είναι να πάρεις ένα ακόμα. Πάρεις ένα ακόμα. Έχεις τραχείς προετοιμασίες, έχεις όλους. Ναι, το δύσκολο. Και ακόμα και να μην έρθει τώρα ο ένας ακόμα και έρθει στα ξεκινήματα της προετοιμασίας, okay. Το δύσκολο, επειδή το καταλαβαίνω λίγο αυτό, είναι ότι δύσκολα θα πάει ο ΠΑΟΚ με έναν καινούριο και το Μίσιτ στα προκριματικά του Champions League. Δηλαδή τώρα, ναι, όλα λένε. Ναι. Τώρα τα δεδομένα λένε ότι θα πάει με δύο νέους παίκτες. Οπότε. Αυτό το Λουτσέσκου είναι υπέρβαση. Αυτό είναι το θέμα. Θα πρέπει να μπορεί να, έτσι, δουλέψει με αυτούς, ναι, όσο το δυνατόν περισσότερο. Ναι, αυτό σου λέω όμως. Δεν είναι ότι, ρε παιδί μου, έχει παιχνίδι, ξέρω εγώ, 15 Ιουλίου και καίγεσαι τόσο πολύ. Καίγεσαι, μεν εννοείται, αλλά έχεις χρόνο μπροστά σου. Ξέρεις πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός, Νίκο, να έρθει 6-7 Αυγούστου. Εδώ φτάσαμε στην πρώτη συγκέντρωση. Ακόμα 18 Ιουνίου, ρε, πλάκα μας. Φτάσαμε στην πρώτη συγκέντρωση. Πότε λέγαμε ότι έχουμε ακόμα ένα μήνα? Την άλλη Δευτέρα επιστρέφουν όλοι. Σιγά-σιγά, ναι, με αιματολογικά, ιατρικά και. Αντίο. Κάτσε το πρώτο παιχνίδι 5-6 Αυγούστου είναι. Ναι, φυσικά. 6-7 νομίζω. 6-7. Νίκο. Γιατί δυσκολευόμαστε και εμείς εκεί. Γιατί δυσκολευόμαστε εμείς εκεί στον Αύγουστο? Γιατί εγώ, εκεί. Τέλη Ιουλίου έλεγα. Όχι, είναι 6-7 και μετά πάει σε ρί όλες τις εβδομάδες. Δηλαδή Τρίτη Τετάρτη, ξανά Τρίτη Τετάρτη, μετά είναι και το πρωτάθλημα. Μπράβο, παιδιά. Μπράβο. Πολύ ωραία. Μετά το 15 Αύγουστο. Πολύ ωραία τα έχετε βολέψει. Γενικά, ναι, ο Αύγουστος δεν είναι. Έχει κάθε εβδομάδα παιχνίδι. Δεν υπάρχει. Οι διακοπές Σεπτεμβρίου είναι αρχές Σεπτεμβρίου. Πάω πολύ μακριά τώρα. Αχ, δεν θυμάμαι τι είναι. Δεν νομίζω ότι είναι αρχή. Είναι, ας πούμε, η αρχή ή μέση είναι. Μέση να είναι. Ναι, κάπου εκεί. Μέση με βολεύει πολύ να είναι. Πριν να πριν τις 15 βασικά. Τέλεια θα είναι αυτό. Πριν τις 15. Είναι, ναι, και μετά τις 15 εκεί. 20 να είναι. Δύσκολα με βολεύει πολύ. Τέλος πάντων. Πάνε στην Κίνα τα τότε. Πήγαινε στην Κίνα. Έλα. Ναι, ρε, πότε δεν είναι. Όχι. Ξεκινάει η σεζόν. Η διακοπή μετά, εθνικών. Σεπτέμβριο έχει μια διακοπή. Πρώτη εβδομάδα. Πριν τις 15. Πήγαινε στην Κίνα, για το παγκόσμιο. Φλόρενς έχω να πάω, δεν μπορώ να ασχολούμαι τώρα με κίνηση. Ρε Νίκο! Πάμε στην Κίνα, άλλοι δεν είμαστε. Ναι, λοιπόν. Πες να παίξω τώρα που τα χειμώνα. Λοιπόν, εσύ θα πεις εκείνο εκεί. Τι να πω. Πώς σου έχω ανοίξει. Ορίστε, ναι, βεβαίως. Μιχάλης Χατζηγιάννης, ρε Νίκο. Βεβαίως. Μιχάλης Χατζηγιάννης. Που εσύ, από ό,τι κατάλαβα. Κορυφαίος. Είσαι έτοιμος. Είμαι φαν. Δεν σε βολεύει η ώρα, νομίζω όμως. Ναι, τι ώρα. Γιατί είναι την Πέμπτη, 20 του μήνα. Εντάξει, έχουμε και ένα θα κάνει κουβί μόνο στο βράδυ. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Το έχει ξανακάνει. Στις 10 η ώρα, λοιπόν. Μιχάλης Χατζηγιάννης. Δείτε σε καζίνο, θέατρο Βεργίνα. Όχι, Αλφρέντο Γκάρντεν. Το κήπο του Αλφρέντο θα είναι, ναι. Ένα live το οποίο ξεκινάει την Πέμπτη στις 10. Εντάξει, μιλάμε για πολύ καλοκαιρινό σκηνικό. Πολλοί τον έχετε. Underrated το Μιχάλη Χατζηγιάννη, αλλά εγώ λέω ότι είναι πολύ δυνατός. Είναι από τους πολύ καλούς Έλληνες δημιουργούς. Έτσι λέω εγώ. Εντάξει, απλά τον έχετε λίγο, επειδή είναι λίγο αντιπαθής, δεν έχετε, ρε παιδί μου, εντρυφεί στη μουσική του. Είναι πολύ δυνατή. Λέω εγώ, γιατί είναι δημιουργός, δεν είναι απλός τραγουδιστής. Αγάπη Γαβριλίδου. Και αν καταβάλεις κάτω και σκεφτείς πόσα τραγούδια έχει πει, ναι, που σίγουρα έχει λίγο τραγουδήσει, θα καταλάβεις αυτό που λέω. Μαζί του Μελίνα Μακρύ. Ναι. Μαζί μας είναι και η Αναδομό, η οποία προσφέρει πάρα πολλά πακέτα είτε για ανακαίνιση σπιτιού είτε για ανακαίνιση επαγγελματικού χώρου σε πολύ πολύ καλές τιμές. Όλα θα γίνουν με συνέπεια στο χρονοδιάγραμμα και φυσικά πάντα με τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες της Εθνικής Αντιστάσεως 171 στον πρώτο όροφο στο Φίνι, κατά νέα γραφεία της Αναδομό και στοίχημαν.gr. Ο μέγας χορηγός του ΠΑΟΚ, που θα παραμείνει μέγας χορηγός γιατί οι δύο πλευρές ανανέωσαν τη συνεργασία τους. Μπαίνεις από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή και παίζεις με τις καλύτερες αποδόσεις. Υπάρχει και live casino, υπάρχει και το σερί. Πάμε στο δεύτερο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ πέρα. Πάω 24, Λίμπερ 107,4, κανονικότατα. Είπαμε με τον Σταύρο μαζί ότι κινείται γύρω από τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ για τον Ισμαήλ Σίλβα, τον οποίο τον περιμένουμε σιγά σιγά στη Θεσσαλονίκη για να ολοκληρωθεί και το δικό του θέμα και να υπογράψει και αυτός και να ανακοινωθεί. Από εκεί και πέρα είπαμε ότι γράφεται γενικότερα στη Σερβία ότι ο Κάνιας έχει πει ναι στον Ερυθρό Αστέρα και ουσιαστικά πηγαίνει προς τα εκεί. Βέβαια αυτό προς το παρόν δεν επιβεβαιώνεται επίσημα και επειδή οι Σέρβοι γενικότερα δεν είναι και οι πιο αξιόπιστοι σε κάποια ζητήματα, το παρακολουθούμε και περιμένουμε να δούμε τι θα προκύψει και από εκεί. Και από την άλλη υπάρχει και μια ενημέρωση από τον ΠΑΟΚ αναφορικά με τα εισιτήρια διαρκείας, τα οποία είναι από το πρωί κανονικότατα στην διάθεση του κόσμου. Μέσα σε μία ώρα έφυγαν πάνω από 100. Η διάθεση συνεχίζεται κανονικά μόνο ιντερνετικά και μιλάμε μόνο για ανανεώσεις περσινών κατόχων.
Αλλά γενικότερα υπάρχει μεγάλη κινητικότητα και νομίζω ότι όσο περνούν οι μέρες, τόσο θα μεγαλώνει και ο αριθμός των καρτών διαρκείας που θα φεύγουν σιγά-σιγά. Από την άλλη, χθες υπήρξε ενημέρωση για το πλήρες πλέον πρόγραμμα του ΠΑΟΚ το επόμενο διάστημα. Πλησιάζει η πρώτη προπόνηση του Δικεφάλου εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη. Σιγά-σιγά μετά η ομάδα θα φύγει στην Ολλανδία. Στις 25 η πρώτη συγκέντρωση με ιατρικές εξετάσεις και αιματολογικές. Κατόπιν ξεκινούν οι προπονήσεις εδώ. 1 του Ιούλη η ομάδα θα φύγει για την Ολλανδία. Εκεί θα διεξαχθεί το πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας ως τις 11 του Ιούλη. Ο ΠΑΟΚ τότε αναχωρεί για τη Ρουμανία, καθώς στις 12 θα δώσει φιλικό στην έδρα της Κλουζ με αφορμή τη συμπλήρωση των 100 χρόνων του Ρουμάνικου Συλλόγου, ένα φιλικό το οποίο είναι γνωστό εδώ και πολύ καιρό. 3 φιλικά θα δώσει εκεί, στο πρώτο στάδιο, στην Ολλανδία, στις 3, στις 6 και στις 9 του μήνα. Επιστρέφει η ομάδα Θεσσαλονίκη και ξαναφεύγει για την Ολλανδία, αυτή τη φορά για το χώρο, στις 18 του μήνα, όπου και θα παραμείνει για άλλες 10 ημέρες και θα δώσει και άλλα 3 φιλικά. 4 μάλλον φιλικά, 20, 24 και 27. Στις 27 θα δοθούν 2, ένα πρωί και ένα απόγευμα, όπως είχε γίνει και πέρυσι την τελευταία ημέρα της προετοιμασίας. Και μετά φυσικά η ομάδα επιστρέφει Θεσσαλονίκη. Το πρώτο μάτς είναι 6-7 Αυγούστου. 22 Ιουλίου θα μάθουμε αντίπαλο. Οπότε σιγά σιγά μπαίνουμε στο κλίμα. Τώρα, παιδιά, πότε ξεκινάνε? Τα? Σιγά σιγά να βγαίνουν πρώτος προκριματικός, δεύτερος προκριματικός και όλα αυτά. Τώρα είναι η κλήρωση. Μάλιστα. Καλά, τώρα είναι ακόμα πάρα πολύ αρχή για να έχουμε εικόνα, έτσι. Είναι πολύ αρχή ακόμα, αλλά είναι πρώτος προκριματικός. Τώρα σιγά σιγά είναι για πρώτο δεύτερο. Ναι. Γιατί έβλεπα που ο Καρυπίδης είναι στην Ιόν, αν θυμάμαι καλά, για την κλήρωση για τον Άρη που του ενδιαφέρει. Ο ΠΑΟΚ έχει πλέον μια εικόνα για τους πιθανούς αντιπάλους, δηλαδή μπορεί να είναι κάποια από τις Κοπεχάγη, Σέλτικ, Δυναμό, Ζάγκρεμπ, Μπάτε και Αστάνα. Είναι μερικοί πιθανοί αντίπαλοι, αλλά από εκεί πέρα δεν υπάρχει κάτι πιο ξεκάθαρο. 22 του μήνα η κλήρωση και εφόσον όλα πάνε καλά, μετά ακολουθούν και play-off Champions League και φυσικά μετά οι όμιλοι σιγά σιγά. 24 Νίκο ξεκινάει το πρωτάθλημα τη νέα σεζόν. Είναι μάλλον ξεκινήσει, γιατί γενικότερα έχουμε ζήσει πολλά. Τα play-off είναι 20-21 Αυγούστου και 27-28 η επαναληπτική. Οπότε γενικότερα έχουμε σιγά σιγά μια εικόνα του καλοκαιριού, γιατί είπαμε η ομάδα επιστρέφει σιγά σιγά από εβδομάδα. Εντάξει, τώρα αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή είναι να είναι όσο δυνατόν περισσότεροι παίκτες που πρέπει να είναι διαθέσιμοι στο ξεκίνημα. Και αναφέρομαι στις μεταγραφές κυρίως. Το πιο σημαντικό είναι που τελειώνει αυτό το θέμα του Σίλβα. Ή τέλος πάντων, φαίνεται να τελειώνει το θέμα του Σίλβα, να το πω έτσι. Που τράβηξε λίγο παραπάνω. Όπως μας μετέφερε και ο Σταύρος πριν, ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ κινείται για έναν ακόμα μέσο, αλλά για μέσο πια εκεί υψηλού επίπεδου και ένας ακόμα εξτρέμ που ψάχνει για τα άκρα του παίκτες που είναι πολύ σημαντικοί τουλάχιστον στο ξεκίνημα. Έτσι. Και αυτές είναι οι υποθέσεις που έχει. Προτεραιότητα να το πω, που τις έχει μπροστά του τέλος πάντων και θέλει να τις τελειώσει το δυνατόν γρηγορότερα. Το θέμα του Σίλβα φαίνεται ότι τελειώνει. Το θέμα του Ροντρίγκο είναι ο μοναδικός που έχει δημιουργηθεί μέχρι τώρα. Και εκεί υπήρχε διάθεση έτσι κι αλλιώς για ενίσχυση και στα άκρα της άμυνας. Αλλά αυτή η περίπτωση προχώρησε πολύ πιο γρήγορα από ότι ας πούμε του Σίλβα για παράδειγμα, που τράβηξε λίγο παραπάνω. Αλλά αυτό που έλεγα και πριν ότι. Ναι, μεν ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του μια πολύ μεγάλη πρόκληση, αλλά είναι μια μεγάλη πρόκληση η οποία δεν είναι τόσο κοντά όσο νομίζουμε. Και πολλές φορές δημιουργείται λίγο ένα ζήτημα ότι αργούν να γίνουν οι μεταγραφές και υπάρχει τέλος πάντων καθυστέρηση και όλα αυτά. Έχει δρόμο μπροστά το ΠΑΟΚ ακόμα. Και το θέμα είναι αυτό που η Αγάπη ουσιαστικά, ότι με τον Σίλβα να έρχεται με έναν ακόμα στον άξονα που εκεί είναι που υπάρχει η άμεση ανάγκη. Να τους έχει ο Λουτσέσκο το δυνατόν γρηγορότερα μαζί του, γιατί εγώ πιστεύω ότι ο Λουτσέσκο αν είχε αυτός που ήθελε, δηλαδή αν είχε το Μαουρίσιο για παράδειγμα, που είχε τραυματία, ή είχε το Βέρμπλουμ ακόμα, που και αυτός είναι μια περίπτωση που πρέπει να περιμένουμε να τον δούμε, γιατί είναι ένας τραυματισμός αυτός ο οποίος δεν ξέρω αν πέρασε, αλλά είναι ένας τραυματισμός ο οποίος έχει πολύ μεγάλο χρόνο αποκατάσταση, μάλλον έχει ερωτηματικό στον χρόνο αποκατάσταση, γιατί όταν μιλάμε. Για χειροτένοντα, ουσιαστικά μιλάμε για κάτι χειρότερο ακόμα και από χιαστό. Λέγεται ότι ο παίχτης είναι πια. Είναι έτοιμος να μπει, δηλαδή με το ξεκίνημα με τις προετοιμασίες θα είναι έτοιμος να μπει, αλλά περιμένεις να δεις
την αντίδρασή του, το κατά πόσο είναι έτοιμος, γιατί δεν μιλάμε και για ένα παιδί που είναι 21 χρονών, ξέρω εγώ, ή ένα κορμί τέλος πάντων το οποίο δεν είναι δύσκολο, έτσι. Ο Βέρμπλουμ είναι 32, αν θυμάμαι καλά. Ναι, και ένα κορμί βαρύ. Και είναι και ένα κορμί βαρύ που, εντάξει, όπως και να το κάνουμε, αυτά είναι πράγματα που ίσως να επιβαρύνουν μια τέτοια κατάσταση. Ένας παίκτης που δεν είχε κάνει πέρσι κανονική προετοιμασία. Ακριβώς. Και αυτό του βγήκε κιόλας στην πορεία της σεζόν. Γι' αυτό λέμε λοιπόν ότι εκεί που είναι η αναγκαιότητα είναι στη θέση του Ισμαήλ Σίβλα που είναι να έρθει και ενός ακόμα παίκτη. Ξαναλέω ότι αν, ας πούμε, ο Λουτσέσκου είχε και τον Μαουρίσιο και τον Κάνιας, για παράδειγμα, ή ξέρω εγώ το Σάχοφ, δεν θα είχε τέτοιο ζήτημα. Ναι, κάναμε άλλη κουβέντα. Mm-hmm. Κάναμε εντελώς διαφορετική κουβέντα. Είναι δύσκολα τα δεδομένα τώρα, γιατί λείπουν αυτοί. Και είναι και αυτό που είπε ο Σταύρος πριν, ότι άντε και κάνεις μια κίνηση με έναν παίκτη με αρκετά χρήματα, έμπειρο, ποιότητα, ναι. Όταν επιστρέψει μετά ο Μαουρίσιο και ο Βέρμπλουμ, σιγά σιγά, τι κάνεις εκεί? Αφήνεις πόσα εκατομμύρια στον πάγκο και πορεύεις έτσι? Οι ισορροπίες είναι πολύ λεπτές, το έχουμε δει σε πάρα πολλές περιπτώσεις αυτό. Οπότε γενικότερα και στον ΠΑΟΚ υπάρχει εκεί μια ιδιόμορφη κατάσταση που στον ΠΑΟΚ προσπαθούν να τη διαχειριστούν όσο καλύτερα γίνεται, γιατί δεν πρέπει να δημιουργηθεί το παραμικρό ζήτημα. Είναι κάτι που γενικότερα το περιμένουμε και το παρακολουθούμε. Υπάρχουν κάτι δηλώσεις που έχει κάνει ο Χατσερίδης από ό,τι βλέπω, που μιλάει για την δική του την περίπτωση, για την περσινή σεζόν, και λέει ο Χατσερίδης ότι για περίπου μισό χρόνο ήμουν σε διακοπές, δεν έπαιζα, οπότε έχω ξεκουραστεί. Το συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ ολοκληρώνεται και τώρα είμαι κατά 99% ελεύθερος. Υπάρχουν κάποιες λεπτομέρειες που πρέπει να διευθετηθούν. Ελπίζω στο άμεσο μέλλον να λάβουμε μια συγκεκριμένη πρόταση. Ήμουν 10 χρόνια στην Δυναμό. Είναι αδύνατο να πάω στη Σαχτάρ. Είναι όλα βλακίες, είπε ο Χατσερίδης στον Ουκρανικό τύπο. Και φυσικά θυμίζουμε ότι στην περίπτωση του Χατσερίδη έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο εκείνη η απόφαση που πήρε πέρσι η Μαρία Γκοντζάρεβα, που είχε βάλει έναν όρο στο συμβόλαιο του Χατσερίδη, ο οποίος προέβλεπε ότι αν δεν πετύχει ένα συγκεκριμένο αριθμό συμμετοχών, έμενε ελεύθερος. Και ουσιαστικά κάπως έτσι ο ΠΑΟΚ μπόρεσε να βρει μια φόρμουλα για να μην μείνει ο Χατσερίδης, ο οποίος ήταν στη Τούμπα με ένα πολύ πολύ μεγάλο συμβόλαιο, δεν μπόρεσε ποτέ να αποδώσει αυτά που περίμεναν στον ΠΑΟΚ. Ουσιαστικά, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, η δική του υπόθεση δημιούργησε και σοβαρό θέμα γενικότερα με διάφορες ισορροπίες. Η δική του υπόθεση ήταν και αυτή που ίσως δυσκόλεψε ακόμη περισσότερο την περίπτωση του Βαρέλα. Αλλά είπαμε, και ο Βαρέλα κανονικά ανανέωσε με τον ΠΑΟΚ και ο Χατσερίδης ουσιαστικά μέσα από αυτόν τον όρο αποχωρεί από την Τούμπα. Προφανώς και ο ίδιος, αντιλαμβανόμενος ότι δεν μπόρεσε ποτέ να δώσει αυτά που έπρεπε, όταν λέει ότι έκανα διακοπές μισό χρόνο, αυτό από μόνο του κάτι λέει. Ένας παίκτης που δεν κόλλησε ποτέ στο σύνολο, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, δεν ήταν καν στην Φιέστα, ποτέ δεν δέθηκε με κανέναν. Θυμόμαστε ότι είχε πει ο Κάνιας και ο Σάκοφ ότι έκανε ακόμη και μισή ώρα να πάει στην προπόνηση, καθυστερούσε. Γενικότερα δεν κόλλησε καθόλου και αυτός αποχαιρετάει σιγά σιγά τον ΠΑΟΚ, και γενικότερα υπάρχει και αυτό το κομμάτι παικτών όπου πρέπει να ξεκαθαρίσει το τι θα γίνει. Είναι πάρα πολύ ιδανική. Προχθές είχαμε την υπόθεση του Χαρίση που φαίνεται ότι πλησιάζει τον Ατρόμητο. Γενικότερα είναι πολύ οι παίκτες που πλέον θα πρέπει να ξεκαθαρίσει το τι θα κάνουν. Ένας από αυτούς ίσως είναι και ο Πέδρο Ενρίκε, ο οποίος βλέπει ότι σιγά σιγά γεμίζουν οι θέσεις των ξένων και πάλι. Άδειασαν βέβαια, γιατί έχει φύγει ο Χατσερίδης, φεύγει και ο Σάκοφ, αλλά ο ΠΑΟΚ κάνει πάλι τέτοιες κινήσεις προς αυτή την αγορά. Ο Ενρίκε, η αλήθεια είναι ότι πριν φύγει για την Βραζιλία στα μέσα του Μάη, είχε κάνει μια κουβέντα με τον ΠΑΟΚ. Το κλίμα ήταν και είναι καλό. Παρά το γεγονός ότι ο Ενρίκε ήρθε τον Γενάρη και οι περισσότεροι πίστευαν ότι δύσκολα, όχι απλά θα παίξει, αλλά δύσκολα θα κερδίσει κάποια λεπτά συμμετοχών, έδειξε πράγματα προφανώς στις προπονήσεις, έπεισε το Λουτσέσκου, έπαιξε, σκόραρε, και γενικότερα μπορούμε να πούμε ότι είχε μια αρκετά καλή παρουσία.
Οπότε το κλίμα γι' αυτό είναι θετικό. Από την πλευρά του, ο παίκτης θέλει προφανώς να μείνει, αλλά αντιλαμβάνομαι το πιο σημαντικό για τον Ενρίκε είναι να ξέρει ότι θα παίξει όλη τη σεζόν στο ίδιο μέρος, είτε αυτό είναι ο ΠΑΟΚ είτε αυτό είναι μια άλλη ομάδα. Δεν μπορεί πλέον ο παίκτης να έχει στο μυαλό του το ενδεχόμενο του δανεισμού και το μισό εξάμηνο αλλού και το μισό εξάμηνο εδώ. Είναι πολύ λογικό να έχει κουραστεί και ο ίδιος. Από την άλλη, και για τον ΠΑΟΚ νομίζω ότι πλέον δεν έχει νόημα, γιατί πρέπει να πάρθει απόφαση αν πιστεύουν τον Ενρίκε να μείνει, αν όχι να πάρθει μια απόφαση για αυτόν και να ξεκαθαρίσει λίγο και αυτό το κομμάτι. Πάντως γενικότερα το κλίμα για τον Βραζιλιάνο ήταν καλό. Απλά περιμένουμε τώρα ουσιαστικά και εκεί με την επιστροφή του την επόμενη εβδομάδα και αυτός εδώ πέρα να ξεκαθαρίσει λίγο το τοπίο αναφορικά με το μέλλον του. Από την άλλη, σήμερα στις 3 είναι να γίνει και ένα διοικητικό συμβούλιο στα γραφεία της Λίγκας. Μεταξύ άλλων θα συζητηθεί το θέμα της χορηγίας στην Λίγκα, το πρόγραμμα του νέου πρωταθλήματος, όλες τις τελευταίες λεπτομέρειες γύρω από τη νέα Super League της σεζόν 19-20. Θέματα που αφορούν την κλήρωση. Βέβαια, στην Αγγλία λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα με το Στέργιο, ξέρουμε το πρόγραμμα κανονικά για όλη τη σεζόν. Στην Ελλάδα δύσκολο να συμβεί κάτι τέτοιο, αλλά είναι στην ατζέντα για τη σημερινή συνεδρίαση, κανονικότητα. Από την άλλη, υπάρχει μία πληροφορία που κάνει λόγο για ένα δείπνο των ξένων τοποτηρητών στο ελληνικό ποδόσφαιρο, τον Φούζεκ, δηλαδή Χούμπελ και Γεωργίου, με τους εκπροσώπους των 4 μεγάλων ομάδων, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακού, ΑΕΚ και Παναθηναϊκού. Ουσιαστικά εκεί, σε αυτό το δείπνο, είναι πάλι να συζητηθεί το θέμα του Περέιρα και οι συνέπειες που θα υπάρξουν για τις ελληνικές ομάδες αν προκύψει το οποιοδήποτε πρόβλημα, για το οποίο σήμερα τοποθετήθηκε ξανά ο Φούσεκ και είπε ότι θα είναι μεγάλο το θέμα αν υπάρξει οποιοδήποτε ζήτημα με τον Περέιρα. Οπότε δεν αποκλείεται το βράδυ να έχουμε διάφορες εξέλιξεις γύρω από το συγκεκριμένο γενικότερα, και αύριο το μεσημέρι πάλι είναι προγραμματισμένη η Εκτελεστική Επιτροπή της ΕΠΟ να συνεδριάσει και αυτή. Στην ημερήσια διάταξη υπάρχει και επίσημα το θέμα της σύμβασης και της αμοιβής του Μέλο Περέιρα. Οπότε γενικότερα και σε αυτό το κομμάτι είναι ένα καυτό διήμερο αυτό που ξεκινάει σήμερα μέχρι και αύριο. Με διάφορα θέματα που συζητιούνται, θα συζητηθούν, αφορούν γενικότερα τη λειτουργία του ποδοσφαίρου, το πρωτάθλημα και ίσως και την επόμενη μέρα. Γιατί παρά τις όποιες πιέσεις ασκούνται για τον Περέιρα, φαίνεται ότι δεν υπάρχει διάθεση να αλλάξει κάτι. Και μάλιστα προσπαθούν οι έξω να περάσουν ότι αν δημιουργηθεί το οποιοδήποτε ζήτημα, θα υπάρχουν σοβαρές επιπτώσεις για το ελληνικό ποδόσφαιρο γενικότερα. Οπότε θα δούμε τι θα συμβεί και από εκεί. Νομίζω ότι σιγά σιγά υπάρχει μια εξέλιξη στο μπάσκετ. Θα μας το πει σε λίγο ο Νίκος. Υπάρχει μια εξέλιξη γενικότερα γύρω από το τμήμα, όπου νομίζω ότι έχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον πλέον. Το περιμέναμε εδώ και ώρα, γιατί ήταν γεμάτο το πρωινό, και τελικά νομίζω ότι σε λιγάκι θα μπορεί ο Νίκος να μας πει πολλά περισσότερα για το συγκεκριμένο. Οπότε γενικότερα νομίζω ότι στο ποδόσφαιρο το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στον Ισμαήλ Σίλβα, ο οποίος δεν αποκλείεται να έρθει και τις επόμενες ημέρες στη Θεσσαλονίκη. Από την άλλη, ο Ροντρίγκο, ο οποίος έχει υπογράψει ήδη, δείχνει μέσα social media ότι περιμένει πώς και πώς τη μετακόμιση του στην Θεσσαλονίκη. Ο Βραζιλιάνος δέχεται πάρα πολλά μηνύματα από κόσμο και δείχνει να το χαίρεται. Είναι και αυτός ένας παίκτης ο οποίος έχει επαφή με τον κόσμο. Γενικότερα, ως Βραζιλιάνος, νομίζω ότι κουμπώνει γενικότερα εύκολα με τη δική μας νοοτροπία. Οπότε μετράει και αυτά αντίστροφα για την επόμενη εβδομάδα. Αντίστροφα δεν μετρούν οι διεθνείς, οι οποίοι θα έχουν περισσότερες ημέρες διακοπών, όπως είναι πολύ λογικό, γιατί ουσιαστικά την προηγούμενη εβδομάδα τελείωσαν τις υποχρεώσεις τους και ο Σφιντέρσκι, ο οποίος τελείωσε το Σάββατο, αν θυμάμαι καλά, ή την Κυριακή, τις υποχρεώσεις του με την Πολωνία. Ο Ίγκασον είχε αγώνες με την Ισλανδία και φυσικά οι τρεις, Πασχαλάκης, Πέλκας και Κουλούρης, με την Ελλάδα.
Οπότε αυτοί θα έχουν περισσότερες ημέρες. Έχουν πάρει μια παράταση ουσιαστικά από τον ΠΑΟΚ και από Ιούλιο θα ξεκινήσουν αμέσως από το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας που θα γίνει στην Ολλανδία για να μπουν και αυτοί σιγά σιγά σε ρυθμούς ΠΑΟΚ, γιατί εντάξει είναι λογικό να χρειάζεται ένα μεγαλύτερο διάστημα, περισσότερο από τις 2 εβδομάδες που έχουν μέχρι στιγμής. Και από ό,τι βλέπαμε κιόλας, ο Πασχαλάκης είναι ήδη στη Μύκονο, ο Κουλούρης και ο Πέλκας στη Χαλκιδική. Ο Κουλούρης μάλιστα άνοιξε και ένα νέο μαγαζί στο πρώτο πόδι. Ο Πέλκας ήταν εκεί μαζί του και ο Λιμιός ήταν εκεί και ο Γιαννούλης νομίζω ήταν εκεί. Και γενικότερα πολλοί νυν και πρώην ασπρόμαυροι ήταν εκεί για τα εγγένεια το Σάββατο. Μαζί και ο Μιστακίδης, ο οποίος και αυτός περιμένει λίγο να ξεκαθαρίσει το τοπίο για το μέλλον του. Ο Μιστακίδης είναι εδώ, περιμένει την ευκαιρία ουσιαστικά, την ευκαιρία του στον ΠΑΟΚ. Πρέπει λίγο και εκεί να πάρθει μια απόφαση. Ο Μιστακίδης είναι σε καλή κατάσταση, αλλά ουσιαστικά αυτό που περιμένει είναι να μάθει αν θα είναι κανονικά στην προετοιμασία μαζί με την υπόλοιπη ομάδα, όπου εκεί ουσιαστικά θα κριθεί από τον Λουτσέσκου για να φανεί το αν θα μείνει ή αν όχι. Έχουν δείξει γενικότερα ομάδες ενδιαφέρον για τον Μιστακίδη και από Ελλάδα, αλλά αυτή τη στιγμή τουλάχιστον δεν υπάρχει κάποια οριστική απόφαση που να το έχει μεταφερθεί τουλάχιστον και από τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά στο τελευταίο μας διάλειμμα για να επιστρέψουμε και με Νίκο να μας πει τι έχουμε στο μπάσκετ, γιατί υπάρχει μια εξέλιξη κανονικότατα. Παρέα μαζί μας είναι η στοίχημα.gr, ο μέγας οργός του ΠΑΟΚ είναι εδώ μαζί μας με πολλές επιλογές σε ποδόσφαιρο, μπάσκετ γιατί έχει τελικούς γενικότερα στην Ευρώπη, τένις γιατί έχει πάρα πολλά τουρνουά και Φόρμουλα 1. Οι καλύτερες αποδόσεις, μπαίνεις από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή και παίζεις πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα. Τα Naxos είναι μαζί μας με πολλές επιλογές για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Βρίσκεται εκεί είτε παπούτσια, είτε τσάντες, είτε αξεσουάρ. Πολλά και τα καταστήματα και πλατεία Αγίας Σοφίας και Mediterranean Cosmos και Τσιμισκή Μέρος Ατέλους και διαδικτυακά nac.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Πολύ γρήγορα κάνετε τις επιλογές σας και έρχονται στο χώρο σας. Πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Το είπαμε και πριν, μιλώντας με τον Σταύρο, σε ερώτηση για το μπάσκετ, τι γίνεται. Να προλάβαμε. Ότι λογικά μέσα στην, μέχρι τις 2 δηλαδή που θα είμαστε εμείς εδώ θα υπάρξει εξέλιξη και υπάρχει εξέλιξη. Και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η εξέλιξη που υπάρχει σημερινή μετά τη σημερινή συνάντηση που έγινε το πρωί ανάμεσα στον κύριο Καραμάνο και 2 συνεργάτες του, τον κύριο Χαράλαμπο Πατάκο και τον κύριο Γιάννη Χατζηβασιλείου, με τον Θανάση Κατσαρή. Ο ΠΑΟΚ πλέον μπαίνει σε νέα εποχή. Την έχεις μπροστά σου, είπες αγάπη την ανακοίνωση, θα τη διαβάσω. Ναι, καλέ μου φίλε, την έχω. Υπάρχει επιβεβαίωση μόλις τώρα από την πλευρά της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Για πες αγάπη, τι γίνεται. Πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί στα γραφεία του Εραστέχνη ΠΑΟΚ συνάντηση στην οποία συμμετείχαν ο πρόεδρος ΚΑΕ ΠΑΟΚ κ. Μπάνε Πρέλεβιτς, ο πρόεδρος του Εραστέχνη ΠΑΟΚ Θανάσης Κατσαρής και ο Γιώργος Καραμάνος με τους συνεργάτες του Χαράλαμπο Πατάκο και Γιάννη Χατζηβασιλείου. Υπήρξε ταύτιση απόψεων και συμφωνία, ώστε μετά την ολοκλήρωση όλων των γραφειοκρατικών διαδικασιών που απαιτούνται, ο κ. Καραμάνος να αναλάβει το management της ΚΑΕ ΠΑΟΚ και με την προοπτική να αποκτήσει μετά την ολοκλήρωση της σεζόν 19-20 και το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της εταιρείας. Λοιπόν, αυτό αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση της ΚΑΕ μετά το σημερινό ραντεβού το οποίο έγινε. Το όλο θέμα ουσιαστικά επιβεβαιώθηκε σήμερα, καθώς τις προηγούμενες ημέρες η πλευρά του κ. Καναμάνου είχε όλα τα αναλυτικά στοιχεία που είχαν να κάνουν με το οικονομικό κομμάτι. Αυτό το οποίο μεταφέραμε και τις προηγούμενες ημέρες ουσιαστικά επιβεβαιώνεται και από την ανακοίνωση. Δηλαδή, η πλευρά του Γιώργου Καραμάνου μπαίνει στην ΚΑΕ σε πρώτη φάση με διοίκηση πρωτοδικείου, όπως φαίνεται, αναλαμβάνοντας τη διαχείριση ουσιαστικά της ΚΑΕ, και από εκεί και μετά αναμένεται να αναλάβει και το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών. Το θετικό είναι ότι σε πρώτη φάση οι όλες οφειλές που υπάρχουν, που δεν είναι μικρό ποσό, και όλα τα θέματα τα οποία είναι ανοιχτά δεν φαίνεται να είναι κάτι που να τον κρατάει πίσω. Δηλαδή, μετά και την ανακοίνωση, φαίνεται ότι πλέον έχει πάρει να αποφασίσει ότι όλα αυτά τα ζητήματα που είναι ανοιχτά μπορούν να καλυφθούν από τον ίδιο. Υπάρχει όμως και το αρνητικό κομμάτι, το οποίο έχει να κάνει με τον προπονητή, και αναφέρομαι στον Ηλία Παπαθεοδόρου. Η κουβέντα που έγινε σήμερα με τον Μπάνε Πρέλεβιτς και Θανάση Κατσαρή
Ήταν το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι είναι και η κουβέντα με τον Ηλία Παπαθεοδόρου. Και εκτός συγκλονιστικού απρόοπτου, Πάο και Παπαθεοδόρου δεν συνεχίζουν μαζί. Στην επαφή που έγινε, αυτό που μεταφέρθηκε ουσιαστικά από την πλευρά του κυρίου Καραμάνου ήταν ότι τουλάχιστον σε πρώτη φάση, για τη σεζόν που μιλάμε τώρα, που θα ξεκινήσει 19-20, ο ΠΑΟΚ θα πάει σε μια λογική πιο μαζεμένη, καθώς υπάρχουν αρκετές οφειλές οι οποίες υπάρχουν από τα προηγούμενα χρόνια, αρκετά ανοιχτά μέτωπα. Από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, ο κύριος Παπαθεοδόρου, αν είχε μια πρόταση με την οποία θα ρυθμιζόταν φυσικά τα οφειλόμενα της περσινής σεζόν, και όχι μόνο της περσινής σεζόν, και μια δέσμευση για ένα μπάτζετ ανάλογο του περσινού, δεν θα είχε θέμα να μείνει. Προφανώς σε αυτή την κουβέντα που έγινε σήμερα δεν υπήρχε αυτή η διαβεβαίωση. Δεν είναι μυστικό ότι ο Ηλίας Παπαθεοδόρου τις προηγούμενες μέρες είχε επαφή με την ΑΕΚ. Έτσι. Και νομίζω ότι εκτός απροόπτου και για εκεί, γιατί όσο δεν υπάρχουν ανακοινώσεις δεν μπορούμε να είμαστε ποτέ σίγουροι, ο Ηλίας Παπαθεοδόρου θα αναλάβει την ΑΕΚ. Έτσι. Έγινε κουβέντα σήμερα. Ο ίδιος είχε πει ότι θα περιμένει την πλευρά του κυρίου Καραμάνου να κάνει μια επαφή και εκεί και μετά από αυτή την κουβέντα να πάρει την απόφασή του. Από αυτή την κουβέντα, αυτά τα οποία μπορεί να θέλει ο ίδιος δεν τον κάλυψαν, τέλος πάντων, αυτό που άκουσε, και έτσι θα συνεχίσει, όλα δείχνουν θα συνεχίσει να εκοπότε. Έχουμε δύο εξελίξεις, έτσι, δύο πολύ σημαντικές εξελίξεις. Η μία είναι ότι η πλευρά του επιχειρηματία του Γιώργου Καραμάνου αναλαμβάνει πια την ΚΑΕ. Ξαναλέμε ότι σε πρώτη φάση αναλαμβάνει τη διαχείριση της ΚΑΕ για τη σεζόν την οποία, η οποία έρχεται. Και αφήνουν μια πολύ μικρή χαραμάδα γιατί δεν έχουμε ανακοίνωση, αλλά δεν φαίνεται να αλλάζει κάτι. Αναλαμβάνει χωρίς τον Ηλία Παπαθεοδόρου στο τιμόνι, και οπότε μπαίνει σε φάση να φτιάξει ομάδα πια, να βρει άλλον προπονητή. Και επίσης το πιο σημαντικό όλων είναι αυτό το οποίο είπε και ο Θανάσης Κατσαρής στην Γενική Συνέλευση, στο περιθώριο μάλλον Γενική Συνέλευση, για να είμαι πιο ακριβής, είναι ότι ο ΠΑΟΚ δεδομένη χρονική στιγμή για να ξεκινήσει να λειτουργεί θέλει ζεστό χρήμα. Και όταν λέω να ξεκινήσει να λειτουργεί, η ΚΑΕ εδώ και καιρό απλά υφίσταται. Έτσι, έχει πάρα πολλά ανοιχτά μέτωπα που έχουν να κάνουν με οφειλές στην ομάδα αυτή την οποία υπάρχει, με οφειλές προηγούμενες. Με πάρα πολλά ανοιχτά ζητήματα τα οποία για να ξεκινήσουν να τρέχουν πρέπει να μπουν χρήματα. Στην κουβέντα αυτή που έγινε σήμερα, ο κ. Καραμάνος εξέφρασε ξανά τη διάθεση του αυτά τα πράγματα να τα καλύψει και να ξεκινήσει και τη διαδικασία για να χτιστεί η ομάδα της επόμενης σεζόν. Έτσι. Και επειδή μιλάμε και για την αναφορά στην ανακοίνωση, η οποία είναι ξεκάθαρη, λέει ότι ο κύριος Καραμάνος να αναλάβει το management της ΚΑΕ ΠΑΟΚ και με την προοπτική να αποκτήσει μετά την ολοκλήρωση σεζόν 19-20 και το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της εταιρείας, καταλαβαίνουμε ότι πλέον μιλάμε για μια κατάσταση η οποία έχει ορίζοντα ενός χρόνου, τώρα που μιλάμε. Ναι, μεν υπάρχει στο μυαλό όλων το επόμενο βήμα μετά από αυτό. Αλλά εδώ μιλάμε για μια κατάσταση ενός χρόνου. Οπότε, με τον κύριο Καραμάνο να αναλαμβάνει, έτσι και από τη στιγμή που έγινε και συνάντηση με τον προπονητή, καταλαβαίνετε ότι και το τυπικό κομμάτι έχει ολοκληρωθεί, πέρα από τα γραφειοκρατικά και όλα αυτά τα οποία πρέπει να αποτυπωθούν στα χαρτιά. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι από εδώ και πέρα πάμε στο επόμενο βήμα που είναι μια διοίκηση πρωτοδικείου, στην οποία προφανώς και η πλευρά Καραμάνο θα έχει την πλειοψηφία. Και εκτός από αυτό, θα περιμένουμε να δούμε ποιος ή ποιοι θα εκπροσωπούν την οικογένεια του ΠΑΟΚ μέσα στη διοίκηση πρωτοδικείου. Το είπε και ο κύριος Κατσαρής στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης. Αν μιλάμε για μια πενταμελή διοίκηση, δηλαδή θα είναι τρεις οι άνθρωποι του κυρίου Καραμάνου και με αυτόν μέσα, μάλλον και δύο του ΠΑΟΚ ή τέσσερις τέλος πάντων του κυρίου Καραμάνου και ένας του ΠΑΟΚ. Δεν είναι, έτσι όπως το λέω, δεν μιλάμε για δύο άλλες πλευρές. Καταλαβαίνουμε ότι από την πλευρά του ΠΑΟΚ όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα που έγινε γνωστό. Έτσι. Και έγινε γνωστό και δημόσια, γιατί μέσα στην οικογένεια κάπως είχαν γίνει γνωστές οι επαφές, τέλος πάντων. Έχει προκύψει μέσα από τον έλεγχο, τέλος πάντων, αυτής της πλευράς του ΠΑΟΚ προς τον κύριο Καραμάνο, προέκυψε ότι δεν υπάρχει κάποιο θέμα για να προχωρήσει η όλη υπόθεση. Εμένα η όλη κουβέντα που έχει να κάνει και με το management ενός χρόνου μου φαίνεται και λίγο σαν... να το πω δικλείδα ασφαλείας, γιατί εντάξει, μιλάμε για έναν άνθρωπο τον οποίο, όπως καταλαβαίνετε, και εδώ που έχουμε αναφερθεί πολλές φορές και στο ΠΑΟΚ 24 μέσα, στην σελίδα και εδώ στην εκπομπή, οι πληροφορίες που φτάνουν δεν σε αφήνουν να πεις, δεν ξέρω αν προβληματίζουν πολύ κόσμο,
Έτσι. Αλλά δεν σε αφήνουν να πεις ότι είναι όλα σούπερ. Ναι. Η όλη κίνηση δείχνει μια σοβαρότητα. Καταρχάς, για μένα είναι πολύ σημαντικό ότι από την προηγούμενη εβδομάδα που έγινε γνωστό το όνομά του μέχρι σήμερα που πάλι υπάρχει και η ανακοίνωση, δεν έχουμε ακούσει τη φωνή του πουθενά. Ναι, σε άλλες περιπτώσεις θα μιλούσε πουθενά. Ούτε έχουμε δει κάποια άποψή του, ούτε κύκλο του να μιλάει, ούτε τίποτα. Έτσι. Αυτό ήταν ένα κομμάτι. Το άλλο το οποίο. Αυτό το θετικό. Πληροφορίες στον καθένα μπορεί να φτάνουν. Έτσι. Και εμένα όλες αυτές τις μέρες έχουν φτάσει διάφορες πληροφορίες στα αυτιά μου. Αλλά είναι πληροφορίες οι οποίες δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν για τόσο. Έτσι. Μάλιστα. Μάλιστα. Έχεις καλούς φίλους. Έχεις καλούς φίλους. Μάλιστα. Για κάνω μια προώθηση και αυτό. Τι μεγάλη στιγμή θα ζήσουμε, Χριστέ μου. Λοιπόν. Οπότε. Το άλλο λοιπόν το ερωτηματικό είναι ότι δημόσια πράγματα για τον κύριο Καραμάνο δεν μπορούν να βρουν και πάρα πολλά. Δηλαδή δεν είναι αυτό που γκουγκλάρεις και βρίσκεις κάτι τόσο εύκολα. Έτσι, λέγεται ότι οικονομικά έχει τη δυνατότητα να αναλάβει το μαγαζί, έχει τη διάθεση να το χρηματοδοτήσει σε πρώτη φάση και στην πορεία να το εξελίξει, αλλά όχι όντας τη λογική ότι να βάλουμε από την τσέπη μας λεφτά όλη την ώρα και το μαγαζί να μένει. Εγώ νομίζω ότι αυτό το κομμάτι πια σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος του, που έχει να κάνει με τον πρόεδρο λεφτά. Στο μπάσκετ, ειδικά έτσι όπως είναι το μπάσκετ, ο οποίος ρίχνει διαρκώς χρήματα. Και μένει να δούμε τις επόμενες κινήσεις του. Έτσι. Για μένα δεν είναι θετικό ότι ξεκινάει έτσι όσον αφορά το κομμάτι του προπονητή. Νομίζω ότι θα ήταν ένα πολύ καλό μήνυμα προς όλους αν μπορούσε να κρατήσει και τον Ηλία Παπαθεοδόρου. Αλλά στην επαφή που έγινε σήμερα, πέρα από το κομμάτι των οφειλωμένων, δεν υπήρξε κάποια άλλη έτσι. Συμφωνία που να μπορούσε να φέρει κάτι άλλο. Οπότε περιμένουμε να δούμε τα επόμενα βήματα που έχουν να κάνουν για τον ΠΑΟΚ. Έχουμε εικόνα για προπονητή, κάτι άλλο. Κοίταξε, υπάρχει ένα όνομα που ακουγόταν και τις προηγούμενες ημέρες και έχει να κάνει με τον coach Φραγκιά. Mm-hmm. Δεν είναι σενάριο που δεν έχει βάση. Και είναι μια από τις περιπτώσεις που εξετάζονται ή τέλος πάντων έχει στο μυαλό της αυτή η νέα κατάσταση. Ναι. για τον κύριο Καραμάνο. Οπότε περιμένουμε να δούμε και αυτό το κομμάτι και να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Το αναφέρουμε το όνομα γιατί ουσιαστικά μιλάμε για το πρώτο υποψήφιο τώρα που μιλάμε. Έτσι. Όπως καταλαβαίνετε, μεταφέρουν πληροφορίες τελευταία στιγμή. Είναι πράγματα που γίνονται τώρα. Είναι ρεπορτάζ που γίνεται αυτή την ώρα και το μεταφέρουμε στον αέρα. Περιμένουμε να δούμε. Σε κάθε περίπτωση, κρατάμε μέχρι στιγμής το οριστικό που έχει να κάνει με το ότι πλέον η πλευρά του Γιώργου Καραμάνου αναλαμβάνει τη διαχείριση της ΚΑΕ για τη σεζόν 19-20. Κρατάμε επίσης το ότι δεν συνεχίζει με τον Λίο Πεθοδόρου. Και από εδώ και πέρα μένουν τα επόμενα βήματα που έχουν να κάνουν με τη διοίκηση πρωτοδικείου, έτσι, το τυπικό, και σιγά σιγά το χτίσιμο της ομάδας για την επόμενη σεζόν. Και να δούμε αυτή η ομάδα με ποιον θα είναι προπονητής, με ποιον θα είναι προπονητή και πού θα κινηθεί στο οικονομικό κομμάτι. Εγώ λέω ότι το περσινό budget το οποίο είχε ο ΠΑΟΚ ήταν το minimum για ένα τέτοιο επίπεδο. Ναι. Δηλαδή για μια ομάδα η οποία θέλει να έχει να διεκδικεί πράγματα στο Champions League, γιατί για το Champions League, για τον basketball Champions League δεν χρειάζεται να έχει κάποιο τρελό ποσό όσον αφορά το budget και να είναι μια ομάδα η οποία κάτω από τους δύο έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Mm-hmm. Το περσινό budget, ξαναλέω, ήταν minimum για αυτό το πράγμα και είδαμε ότι ο ΠΑΟΚ δεν μπορούσε να το καλύψει. Προφανώς η πλευρά του Καραμάνου βλέπει ότι έχει να καλύψει ένα σημαντικό ποσό από πέρσι. Πολύ σημαντικό ποσό από πέρσι. Πρέπει να καλύψει διάφορες οφειλές για να μην έχει διάφορα θέματα. Και όταν λέω διάφορες οφειλές, εννοώ το οφειλές που έχουν μείνει πάρα πολύ καιρό πίσω και μπορούν να οδηγήσουν σε άλλες καταστάσεις. Που ο ΠΑΟΚ δεν έχει τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ οφείλει χρήματα στο Κρουμπάλι. Ακόμα. Ο Κρουμπάλι έκανε υπομονή μία φορά, έκανε υπομονή 2, 3, 5, 10. Ναι. Έτσι. Κάποια στιγμή θα το διεκδικήσει με άλλο τρόπο. Δηλαδή, FIBA, ban. Ναι. Έτσι. Πολύς καιρός. Δεν είναι ποσά τρελά. Δηλαδή, κάποιος έχει στο μυαλό του Άρη και
προβληματίζεται. Δεν είναι το ίδιο. Δεν μιλάμε για ποσά, για συμβόλαια 150 και 200 χιλιάρικα. Μιλάμε για χρήματα που είναι χειρίσιμα. Απλά σε πρώτη φάση, αυτό, γι' αυτό λέω ότι έχει, χρειάζεται ζεστό χρήμα, είναι αυτό που πιθανά κατσαρίζει. Γιατί έχει διάφορες οφειλές οι οποίες πρέπει να τρέξουν, δηλαδή να υπάρξουν διακανονισμοί που θα τηρηθούν. Έτσι. Και αυτό θέλει χρήματα. Mm. Θέλει η προκαταβολή ή όλο το ποσό. Αν μπορεί όλο το ποσό, να είναι ότι καλύτερο. Έτσι. Ούτως ώστε να ξεκινήσει να τρέχει η εταιρεία ουσιαστικά. Γιατί η εταιρεία εδώ και καιρό είναι σε ένα σημείο κάτω από το μηδέν. Mm. Εδώ και πολύ καιρό. Όχι τώρα. Εδώ και από τα μέσα. Να μην πω από την αρχή τη σεζόν τη περασμένη, να πω από τα μέσα. Έτσι. Γι' αυτό λέμε λοιπόν ότι η ανάληψη διαχείριση ουσιαστικά τη ΚΑΕ από τον κύριο Καναμάνο έχει πολύ τρέξιμο στο ξεκίνημα. Αν το δούμε από εδώ και πέρα, υπάρχει και ένα post από ό,τι μου έδειξες πριν. Ναι. Μέσα από το παλατάκι που έχει αρκετό ενδιαφέρον. Όλοι μαζί να πάμε τον ΠΑΟΚ ψηλά. Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία. Ωραία. Αναφέρει ο κύριος Καναμάνος. Και έχει φωτογραφίες στο παλατάκι. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτή είναι η εξέλιξη. Προφανώς, όπως καταλαβαίνετε, η μέρα έχει αρκετά πράγματα και στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Αναφέραμε και το κομμάτι που έχει να κάνει με τον coach Φραγκιά, που φαίνεται να είναι ο πρώτος από αυτούς αυτή τη στιγμή που μιλάμε, και περιμένουμε να δούμε τη συνέχεια. Είναι θετική εξέλιξη αυτή, αγάπη Γαβριλίδου? Νωρίς να πούμε. Εσύ ξέρεις. Κοίταξε, θα σου πω λίγο κάτι. Επειδή μέσα από το ρεπορτάζ έχουμε μάθει διάφορα για την ΚΑΕ, πραγματικά ο ΠΑΟΚ ήταν με το 1,5 βήμα στον κρεμό. Mm-hmm. Και η συγκεκριμένη περίπτωση του κυρίου Καραμάνου ήταν η μοναδική στον ορίζοντα. Mm-hmm. Τώρα, εδώ υπάρχει πάντα ο αντίλογος που έχει να κάνει με το ότι υπάρχει ο Ιβάν Σαββίδης στην οικογένεια του ΠΑΟΚ, που είναι σαν μαξιλαράκι ασφαλείας. Εγώ θα συμφωνήσω με αυτό. Θα συμφωνήσω. Απλά αυτό το οποίο εμένα δεν μου κάθεται είναι ότι δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να πάει με μαξιλαράκι ασφαλείας. Δηλαδή, πήγε με μαξιλαράκι ασφαλείας τα προηγούμενα χρόνια. Έφτασε σε αυτό το σημείο. Ναι. Που προφανώς και δεν είναι ευθύνη του Σαββίδη. Ναι. Χρειάζεται κάτι πιο. Κάτι διαφορετικό. Το οποίο δεν ξέρω σήμερα που μιλάμε, είναι και το πιο σταθερό. Έτσι. Δεν το ξέρω. Αλλά θα φανεί. Σημαίνει το ρόλο και αυτό. Και επίσης, στα δικά μου τα μάτια, πανπαοξίδικη συνάντηση επιχειρηματιών για τον μπάσκετ. Ωραία. Μου φαινόταν σαν όλεθρος. Συγγνώμη που το λέω, αλλά έτσι μου φαινόταν. Ναι. Έτσι. Δηλαδή, σαν εναλλακτική, εφόσον δεν προχωρούσε το θέμα του Καραμάνου. Έτσι μου φαινόταν εμένα. Σήμερα που μιλάμε, 18 Ιουνίου, έτσι. Μπορεί να είμαστε εδώ το χρόνο 18 Ιουνίου και να λέμε, γιατί δεν έγινε την παοξίδικη συνάντηση και τώρα τρέξει με τον Καραμάνο. Με ναι. Το Χ Καραμάνο. Όπως ναι, ναι, ναι. Τη δεδομένη χρονική στιγμή, λοιπόν, που η ΚΑΕ είναι σε αυτή την κατάσταση που είναι, ήταν η μοναδική λύση στον ορίζοντα. Έτσι. Θα δούμε από εδώ και πέρα ποια είναι τα επόμενα βήματα. Τώρα, αυτό που έγινε, σημαίνει ότι αφήνουμε στην άκρη το κομμάτι Βανσαβίδης. Για αυτή τη φάση τώρα. Κοίταξε, προφανώς η όποια κίνηση έγινε, έγινε και με ενημέρωση εκείνης της πλευράς. Έτσι. Ναι. Γιατί άσε το κομμάτι το ότι είναι ο Ιβάν Σαββίδης ουσιαστικά στην οικογένεια του ΠΑΟΚ και είναι ο χρηματοδότης της οικογένειας του ΠΑΟΚ, έτσι. Mm-hmm. Έχει να κάνει και με το κομμάτι που είναι τα χρήματα που έχει βάλει αυτός. Ναι. Που δεν είναι 50 χιλιάρικα. Ναι. Είναι ένα ποσό που σύμφωνα με την πληροφορία ήταν περίπου στα 2,5 εκατομμύρια όλα αυτά τα χρόνια. Ναι. Οπότε έγινε ενημέρωση προς την πλευρά Σαββίδη. Και για αυτό το κομμάτι, mm-hmm. το καθαρά τυπικό δηλαδή ότι τα χρήματα είναι τόσα, μπήκανε τότε. Ωραία. Και από την πλευρά του Ιβάν Σαββίδη υπήρχε η διάθεση ότι προχωρήστε το. Ναι. Έτσι. Περιμένω να δούμε πότε και πέρα τα επόμενα βήματα. Αυτό. Από όσο ξέρω από την προηγούμενη εβδομάδα, γιατί από αυτή τη σημερινή συνάντηση οι πληροφορίες έρχονται τώρα, mm-hmm. είναι η αλήθεια, δεν υπήρχε κουβέντα από την πλευρά του κ. Καραμάνου για να κάνει συνάντηση με τον Ιβάν Σαββίδη. Ναι. Έτσι. Την προηγούμενη φορά. Τώρα, σήμερα ξαναλέω ότι οι πληροφορίες ακόμα έρχονται mm-hmm. για όσους συζητήθηκαν σήμερα. Νομίζω ότι κάποια στιγμή θα γίνει κάτι τέτοιο. Μια επαφή των δύο πλευρών. Έτσι. Και να δούμε που εκεί πέρα τα επόμενα βήματα. Αυτό. Εγώ γενικά δεν μπορώ να πάω πολύ μακριά. Δεν το κάνω ποτέ. Δηλαδή να πηγαίνω στο ότι θα μπει και όταν θα αναλάβει, ξέρω εγώ, φέτος θα καθαρίσει όλα και του χρόνου θα ρίξει και θα κάνει budget 3 εκατομμύρια. Μακάρι να είναι έτσι. Αλλά δεν έχω τέτοια πληροφορία. Και δεν μπορώ να πω κάτι τέτοιο. Έτσι. Σε πρώτη φάση, από όλες τις συζητήσεις που έχουν γίνει μαζί του, δείχνει μία διάθεση, δεν τον φοβίζει το κομμάτι των οφειλών mm-hmm. και το έδειξε ουσιαστικά αναλαμβάνοντας σε πρώτη φάση για ένα χρόνο την ΚΑΕ. Και έχει μία συγκεκριμένη στρατηγική και λογική
που έχει να κάνει με το ότι εμείς μπαίνοντας καλύπτουμε το κομμάτι των οφειλών, ξεκινάμε να τρέχουμε την ομάδα και την εταιρεία και από εκεί και πέρα, από την επόμενη ουσιαστικά σεζόν, προσπαθούμε σιγά σιγά να την αναπτύξουμε. Mm-hmm. Έτσι, μέσα από δικές μας επαφές. Λέγεται, από κάποια πλευρά λέγεται ότι οικονομικά δεν έχει κανένα θέμα. Ίσως είναι δυνατό σε αυτό το κομμάτι. Περιμένουμε να δούμε αυτό. Αυτή είναι η κατάσταση. Το γεγονός ότι εδώ και περίπου ένα μήνα, αλλά εδώ και δύο εβδομάδες που έγινε γνωστό, υπήρχε όλη αυτή η κινητικότητα, αποδείχθηκε ότι δεν υπήρχε, δεν ήταν ιστορία, ας πούμε. Ήταν mm-hmm. κάτι το οποίο ίσχυε και ισχύει. Να δούμε από εδώ και πέρα. Κάνοντας λοιπόν τη σούμα, Γιώργος Χαραμάνος αναλαμβάνει την ΚΑΕ σε πρώτη φάση τη διαχείρισή της για τη σεζόν 19-20. Ηλίας Παθεοδόρου εκτός συγκλονιστικού πρόβλου δεν συνεχίζει. Υπάρχει το όνομα του κότς Φραγκιά, το οποίο φαίνεται να είναι πρώτο τέλος πάντων στη λίστα του κυρίου Καραμάνου. Λοιπόν, αυτά με το μπάσκετ. Αλλαγή σελίδας και από εκεί και πέρα βλέπουμε. Προχωράμε, που λένε και κάποιοι φίλοι. Νομίζω ακολουθούν κι άλλα μέσα στη μέρα. Ναι, ναι, ακολουθούν. Ακολουθεί αρκετό ψωμάκι. Ναι. Νίκο Μεσχοβίτη. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος σιγά-σιγά. Και μέσα στη μέρα θα έχουμε εξελίξεις. Νομίζω και αύριο θα έχουμε πολλά περισσότερα να πούμε. Θυμίζουμε και στα ποδοσφαιρικά, περιμένουμε ενημέρωση για τον Ισμαήλ Σίλβα, πότε έρχεται, πότε ουσιαστικά θα τελειώσει και το δικό του θέμα. Νομίζω και όλη τη διάρκεια της εβδομάδας θα έχουμε να πούμε περισσότερα και για μπάσκετ. Οπότε εδώ θα είμαστε. Κανονικότατα με Νίκο Μοσχοβίτη. Θα πάμε μαζί όλη την εβδομάδα. Καλά, ξεκίνησε μια πρώτη μέρα. Καλά ήταν. Δεν έχει παράπονο. Ήρθε και έφερε ειδήσει, Νίκο, για να μην δει. Δηλαδή, την προηγούμενη εβδομάδα δεν είχαμε τίποτα, ξαφνικά έγιναν όλα σήμερα. Για πρώτη μέρα. Οκ, okay, πολύ καλά τα πήγαμε. Μετά ωραία. Από τρίμερο κιόλας. Ναι. Παρέα μαζί μας ήταν σήμερα τα Naxos με πάρα πολλές επιλογές για άντρες, γυναίκες και παιδιά. Είτε μιλάμε για παπούτσια, είτε μιλάμε για αξεσουάρ και τσάντες, πολλά και τα καταστήματα και πλατεία για Σοφίας και Mediterranean Cosmos. Και Ελευθέρως Βενιζέλος, φυσικά το νέο κατάστημα της Ημισχύ Μεροσοτέλους και nac.gr με δωρεάν προστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα και οφτίκας. Πλακάκι και είδη υγιεινής με νέες προσφορές που τρέχουν όλο αυτό το διάστημα σε επιλεγμένα είδη, προϊόντα από τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους, πάντα με δωρεάν μεταφορά στον χώρο σας. Απόλλωνος 3739 κάτω Τούμπα. Πάνω από τον κύβο του καλού, τηλέφωνο 905-503. Εμείς αποχαιρετούμε. Γιώργος Παναγιώτης. Καλά τα πήγαμε για σήμερα. Αύριο πάλι. Πολύ καλά, ναι. Γιώργος Παναγιώτης ακολουθεί. Καλή συνέχεια σε όλους.